Καλησπέρα κύριε Σεγγύρη. Μοναξιά σήμερα στο στούντιο, μόνος μου είμαι. Γιατί σχεδόν όλοι οι πολιτικοί έχουν φύγει από την Αθήνα για να κάνουν κάποιες μέρες διακοπών, διότι η αρχηγή των κομμάτων και ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή στους βουλευτές και στους πολιτευτές να κάνουν πολύ μικρές διακοπές, γιατί έχουμε μπροστά μας προεκλογικό αγώνα. Έτσι λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα με τέσσερις εκπροσώπους του κομμάτων μέσω Skype και θα είναι ο Κώστας Γιουλέκας από την Νέα Δημοκρατία, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι η κυρία Αναστασία Σημητροπούλου. Καλησπέρα σας κύριε Σημητροπούλου, καλησπέρα κύριε Γιουλέκα. Η κυρία Σημητροπούλου, η οποία είναι η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Αργότερα... Μόνο που εμείς δεν είμαστε διακοπές, είμαστε Αθήνα. Α, στην Αθήνα. Τότε δεν είστε εδώ και είστε στο Skype. Απαγορεύεται αυτό, άμα είστε στην Αθήνα. Είμαι στο Skype, γιατί υπάρχει και άλλη σύνδεση στην εκλογική μου περιφέρεια στο Θεσσαλονίκη. Ναι. Δεν τους ακούω καθόλου καλά. Παρακαλώ, βοηθήστε με εδώ το κοντρόλ, γιατί δεν ακούω καθόλου καλά τους καλεσμένους. Και μετά από περίπου μία ώρα, κύριε Σεγγύρη, θα αλλάξουμε πάνελ. Θα είναι κοντά μας ο κύριος Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Χίτας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε την κουβέντα μας, να πω δύο λόγια, ότι υπάρχουν χαμόγελα στην κυβέρνηση. Και υπάρχουν χαμόγελα στην κυβέρνηση γιατί δείχνονται, παρουσιάζονται οι σπράξεις από τις εφορίες ότι είναι σε πολύ καλό σημείο. Δηλαδή τα έσοδα, τα κρατικά έσοδα, εμφανίζονται αυξημένα. Και αυτό δίνει και λύνει ίσως τα χέρια της κυβέρνησης για νέα δώρα και εντός εισαγωγικών λέξη από τον Πρωθυπουργό που θα ακουστούν κυρίως στα γένεια της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι αριθμοί λοιπόν είναι καλοί αυτή την ώρα διότι εμφανίζουν την εξής πορεία. Έχουν εισπραχθεί πάνω από 250 εκατομμύρια για επιστρεπτές προκαταβολές με 203.000 ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες να πληρώνουν εφάπαξ το ποσό και για την έκπτωση του 15% που δώσανε. Πούμε ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα εξόφληση για φορολογικά χρέη ιδιωτών και επιχειρήσεων. Μέχρι τώρα έχει εισπραχθεί πάνω από το μισό έμφυα και έχει πληρωθεί άνω του 50% του βεβαιωμένου μέχρι τώρα φόρου φυσικών προσώπων. Για τον φόρο εισοδήματος βλέπω εδώ πέρα κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα. Από τα 2.259.000.000 που βεβαιώθηκαν από την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων έχουν εισπραχθεί 1.046.000.000 εντός της προθεσμίας της τρίτης δόσης. Στην περίπτωση του έμφυα από τα 2.269.000.000 έχουν πληρωθεί το 1.200.000.000 και από την επιστρεπτέα προκαταβολή 203.235 αφημοί προχώρησαν σε ολική εξόφληση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια λεφτά, κάποια ρευστότητα η οποία εννοείται θα δοθεί σε παροχές, σε στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων κλπ. Το ερώτημα είναι, τα ερωτήματα μάλλον για μένα είναι δύο. Προς τα πού πρέπει να διευθυνθούν αυτές οι παροχές, ποια είναι τα στρώματα και οι κατηγορίες των πολιτών που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη. Και το άλλο είναι τι θα γίνει με τους καλοπληρωτές, πολύ καλά, μπράβο τους, με τους αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε έμφυα, ούτε τις φορολογικές υποχρεώσεις, διότι δεν έχουν δυνατότητες. Ούτε μπορούν να επιστρέψουν προκαταβολή. Τι θα γίνει με τους ανθρώπους αυτούς. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Γιουλέκα. Πού βλέπετε να πηγαίνουν αυτά τα νέα, θα έλεγα, χρήματα που μπαίνουν στο κρατικό ταμείο? Καταρχήν για Χαρδαβέλα να πω ότι αυτό έχει ξεκαθαριστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ό,τι υπάρχει, ό,τι δημιουργείται στον δημοσιονομικό χώρο, αυτό θα επιστρέφεται στην ελληνική κοινωνία. Και επειδή ρωτήσατε πού πρέπει κυρίως να κατευθυνθούν αυτά, θα σας έλεγα ότι σε αυτή την περίπτωση τα μέτρα στο μεγαλύτερο μέρος τους πρέπει να είναι στοχευμένα και κυρίως να κατευθύνονται σε εκείνους από τους συμπολίτες μας οι οποίοι πιέζονται περισσότερο όλη αυτή την περίοδο. Όλη η ελληνική κοινωνία πιέζεται. Η πίεση είναι ασφυκτική και τρομερή. Ας μην ξεχνάμε ότι βγήκαμε μετά από
2-3 περίπου χρόνια αυτή την ασφυκτική πίεση που νιώσαμε με τα lockdown, με τα κλεισίματα όλα του κορονοϊού, μπήκαμε σε μια περίοδο ακρίβειας και από τον περασμένο Φεβρουάριο που ξέσπασε και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αυτή η περίοδος έχει οξυνθεί με χαρακτηριστικά που κανένας δεν θα μπορούσε να τα φανταστεί. Δηλαδή με τιμές οι οποίες έχουν ξεφύγει σε ένα ξέφρενο ράλι, μιλώ για την τιμή του φυσικού αερίου και φυσικά και την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτή λοιπόν τη λογική, κυρίως αυτοί που πιέζονται περισσότερο, χάμηλο μισθωτοί, χάμηλο συνταξιούχοι, μακροχρόνια, άνεργοι, αυτοί πρέπει να είναι οι αποδέκτες του μεγαλύτερου πακέτου των υποστηρικτικών μέτρων που η κυβέρνηση ήδη έχει λάβει από τον περασμένο Σεπτέμβριο και συνεχίσει να λαμβάνει και θα πρέπει να συνεχίσει να λαμβάνει και από εδώ και μπρος, όπως ακριβώς σας είπα, έχει δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι μια πολύ σκληρή και δύσκολη περίοδος, στην οποία δεν μπορεί παρά η κυβέρνηση να βρίσκεται δίπλα με όσους δυνάμεις υπάρχουν, οικονομικές δυνάμεις εννοώ, για να κρατήσει την κοινωνική συνοχή και να μπορέσει να στηρίξει τους οικονομικά περισσότερο πιεσμένους, οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας. Κύριε Σημητροπούλου, θέλω να μου πείτε το εξής. Όλες αυτές υπήρξαν παροχές από την κυβέρνηση μέχρι σήμερα, και τα fuel pass για τη βενζίνη και για το ηλεκτρικό ρεύμα, βοήθεια για να πληρωθούν. Αυτά τα μέτρα, αυτές οι παρεμβάσεις, είχαν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα ή τα προβλήματα παραμένουν ανοιχτά παρά τις παροχές αυτές? Κύριε Χαρδαβέλα, νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που αποδεικνύει ότι τελικά τα μέτρα αυτά δώσανε μια πρόσκαιρη ανάσα στα ελληνικά νοικοκυριά. Όμως, είπατε πολύ σωστά ότι το πρόβλημα δεν έχει χτυπηθεί στη ρίζα. Και θέλω να πω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι ακριβώς λέμε. Καταρχάς, το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, οτιδήποτε επίδομα φέρνει η κυβέρνηση που έστω και πρόσκαιρα δίνει μία ανάσα, εμείς το ψηφίζουμε. Αρκεί και να είναι στοχευμένο όμως και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σταθερούς και δομικούς μηχανισμούς. Και τι θέλω να πω με αυτό. Είδατε λοιπόν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με μεγάλη ευκολία και γρήγορα αντανακλαστικά αύξησε το αφορολόγητο στις γονικές πτυχές από τις 150.000 στις 800.000 ευρώ αναγωνέα. Προχώρησε στην κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου για τους μεγαλοϊδιοκτήτες, όπως επίσης και μείωσε το φόρο για τα μερίσματα. Αυτή λοιπόν την πολιτική βούληση και την προτεραιότητα δεν την έχει στους ευάλωτους, δηλαδή στους έχοντες. Δημιουργεί σταθερούς και μόνιμους μηχανισμούς, ενώ σε όλους τους υπολείπους, είπατε πολύ σωστά ότι δίνει κάποιες σταγόνες στον ωκεανό, κάποια ημίμετρα, τα οποία τελικά δεν φέρνουν αποτέλεσμα, γιατί τα νούμερα τα οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία, ο πληθωρισμός, το ράλι στην ακρίβεια, οι συνεχείς ανατιμήσεις. Ένας στους δύο, κύριε Χαρδαβέλα, φέτος δεν θα πάει διακοπές. Οι πληστηριασμοί μέχρι το τέλος του έτους θα ανέλθουν στις 40.000 κατοικίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το θέμα είναι δομικό και πρέπει να δοθούν σαφείς λύσεις. Mm-hmm. Και κάτι τελευταίο για να μπορέσω να ολοκληρώσω. Έρχεται ο Σεπτέμβριος. Έρχονται οι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να βρουν μια στέγη. Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες, δεν το λέμε εμείς, το λένε οι μελέτες, έχει αυξηθεί κατά 22% τα ενίκια και έχει επίσης μειωθεί το απόθεμα κατοικιών κατά 25%. Επομένως, ήδη έχουν ταπανίσει πάρα πολλά χρήματα οι φοιτητές για να μπορέσουν να περάσουν στις σχολές τους και πλέον για τις οικογένειές τους. Ναι. Και τώρα καλούνται να βρουν σπίτια και δεν έχουν τα χρήματα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το... προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για το πρόγραμμα της κοινωνικής κατοικίας. Το πρόβλημα αυτό μου το έχουν πει πάρα πολύ. Πάρα πολλές οικογένειες. Είναι πραγματικά υπάρχει. Θα το δούμε μπροστά μας. Υπάρχει. Κύριε Γιουλέκα, στο δίλημα, ναι, υπάρχει ένα δίλημα. Θα ήθελα μια παρατήρηση βέβαια, ορίστε, σε όλα αυτά, ορίστε, πέστε, κύριε Χαρδαβέλα. Είναι σημαντικό να πούμε το εξής, ότι επειδή η κυρία Σημητροπούλου είπε ότι όλα αυτά τα μέτρα δεν πιάνουν τόπο κτλ. Θα εξηγούσα στην κυρία Σημητροπούλου ότι αυτά τα τρία χρόνια μειώθηκαν και οι φορολογικοί συντελεστές κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό και οι φόροι συνολικά, ότι η ακρίβεια τρέχει και μάλιστα μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία με έναν ξέφρενο ρυθμό, κάνει πράγματι τα μέτρα, όλα αυτά τα μέτρα να φαίνονται μικρότερα από το τεράστιο πρόβλημα το οποίο όλοι αντιμετωπίζουμε. Και έτσι είναι. Αυτό
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα μέτρα δεν υπάρχουν και δεν είναι μέτρα υποστηρικτικά, όπως υπήρξαν και στην περίοδο της πανδημίας, περίπου 44 δις. Το ίδιο και αυτά τα δις τα οποία συνεχίζουν να δίνονται είναι υποστηρικτικά μέτρα προκειμένου να κρατηθεί όρθια η ελληνική κοινωνία, να διασωθούν θέσεις εργασίας και βεβαίως από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω κύριε Χαρδαβέλα, να στηριχθούν εκείνοι από τους συμπολίτες μας που πιέζονται ακόμη περισσότερο. Ναι. Τώρα, έτσι, αυτό μία είναι μια σημείωση, ξεκάθαρη. Κύριε Χαρδαβέλα, αν με το λέω αυτό για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παράγωση. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ορίστε, κυρία Σημητροπούλου, θέλετε να πει και ναι. Κανείς δεν αναφέρει ότι ο πόλεμος είναι σαφές ότι έχει δυσμενείς συνέπειες. Από εκεί και πέρα όμως, κύριε Γκιουλέκα, τα νούμερα και οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στο 12%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι 8,3%. Επιπλέον, υπήρχαν υπερέσοδα, κύριε Χαρδαβέλα, από τη φορολόγηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης 1 δισεκατομμύριο ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να πέσει, να δημιουργήσει ένα μαξιλάρι και να μειώσει το ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και επειδή ο κ. Γκιουλέκας έχει αναφέρει δύο φορές μέχρι τώρα τους πολύ ευάλωτους, είναι πρόταση του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής να δημιουργηθεί το ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά αυτή τη στιγμή παλούνται να πληρώσουν χρήματα, όπως είναι οι λογαριασμοί που είναι σε δυσθεότητα ύψη και δεν μπορούν να ανοίξουν τους λογαριασμούς. Ορίστε, Γκιουλέκα, κάτι θέλετε να πείτε. Φαντάζομαι, κυρία Σημητροπούλου, ότι δεν διαφωνείτε ούτε με τη μείωση των φόρων που έχουν γίνει, ούτε με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ούτε με την κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης. Δεν νομίζω ότι διαφωνείτε με όλα αυτά, γιατί ξαφνικά βλέπω ότι τα λησμονείτε. Τα λέω αυτά. Είναι τα λέω αυτά μόνο και μόνο για να μην τα περνάμε. Μην μιλάτε και οι δύο όμως. Τώρα δεν είναι θέμα. Βλέπουμε μια συνεχή άρνηση, μια πεισματική άρνηση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Κύριε Γκιουλέκα, απάντησε μου παρακαλώ στο. Υπάρχει ένα δίλημα ή ψευτοδίλημα. Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα και την οικονομία για να υπάρχουν θέσεις εργασίας ή στηρίζουμε τους εργαζόμενους περισσότερο διότι έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Το δίλημα το κουβεντιάζαμε χθες εδώ πέρα προχθές, όπου έμπαινε το ερώτημα αυτό, ότι στηρίζουμε την οικονομία μέσα από επιχειρήσεις και το εμπόριο για να υπάρχουν θέσεις εργασίας ή στηρίζουμε τους εργαζόμενους κατευθείαν. Το οποίο, όπως το είπατε, είναι ψευτοδήλημα, κύριε Χαρδαβέλα. Ουσιαστικά τη στηρίζουμε τις θέσεις εργασίας. Και αυτό είναι το σημαντικό. Να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να διατηρούνται σε περίοδο κρίσεως και να μπορούν να αυξάνονται όσο η οικονομία μπορεί να έχει μια ανωδική πορεία. Άρα λοιπόν, το ένα με το άλλο είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Είναι λογικό ότι οι θέσεις εργασίας πρέπει να στηρίζονται και αυτό έγινε καθ' όλη τη διάρκεια και της πανδημίας και γίνεται και τώρα. Από την άλλη πλευρά όμως, βεβαίως, αυτοί που θα γεννήσουν θέσεις εργασίας δεν είναι αυτή η στρεβλή αντίποση που υπήρχε τις προηγούμενες δεκαετίες ότι το κράτος δημιουργεί θέσεις εργασίας και τίποτε άλλο, αλλά δημιουργεί και η αγορά θέσεις εργασίας και μάλιστα δημιουργεί κυρίως η αγορά θέσεις εργασίας. Εάν λάβει κανείς υπόψη ότι το κράτος έχει τις ανάγκες του και αυτές οι ανάγκες προσπαθούμε να τις καλύψουμε με κάθε τρόπο, αυτές οι ανάγκες είναι επιτακτικές, όπως ας πούμε οι ανάγκες στην παιδεία, οι ανάγκες στην υγεία, γι' αυτό έχουν γίνει και χιλιάδες προσλήψεις και συνεχίζουν να γίνονται. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε 25.000 προσλήψεις για πρώτη φορά μετά από 10-15 χρόνια στον τομέα της παιδείας που έπρεπε να γίνουν, γιατί υπήρχαν κενά. Από την άλλη πλευρά όμως, βεβαίως το να στηρίξεις και να δημιουργήσεις στην αγορά συνθήκες για να κρατηθούν αυτές τις θέσεις εργασίας είναι απαραίτητο. Γι' αυτό λέω ότι είναι αλληλένδετο. Το να στηρίζεις τις θέσεις εργασίας είναι λογικό ότι το συνδέεις με μια αγορά η οποία μπορεί να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Σημητροπούλου, είναι φανερό ότι έχετε ένα τσουνάμι. Όλοι μιλάμε για κάποιους μήνες του χειμώνα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ κρίσιμη αυτή η περίοδος. Οικονομικά τα πράγματα ίσως θα είναι και χειρότερα. Η ακρίβεια ίσως μεγαλώσει, ο πληθωρισμός ίσως αυξηθεί. Πού οδηγεί αυτή η κατάσταση τελικά, πού θα οδηγήσει μάλλον αυτή η κατάσταση και πολιτικά, αυτό εννοώ. Αυτή τη στιγμή, εκτός από ένα βαρύ χειμώνα, κύριε Χαρδαβέλα, βιώνουμε και ένα βαρύ καλοκαίρι, γιατί όπως είπα και στην αρχή της τοποθέτησής μου, ο τουρισμός
Πραγματικά πάει πολύ καλά. Είναι ένα θετικό δείγμα γιατί υπάρχει εισροή χρημάτων στα κρατικά ταμεία. Όμως δεν μπορεί ο Έλληνας πολίτης να νιώθει ξένος στον τόπο του. Δεν μπορεί να παραμένουν στην Αθήνα οι περισσότεροι και το μόνο που να μπορούν να κάνουν να είναι ολικοήμερες διακοπές, κυρίως στα χωριά τους. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ο χειμώνας είναι βαρύς, χρειάζεται από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή τη στιγμή που κυβερνάει, και θα γυρίσω πάλι στο θέμα με την ενέργεια, χρειάζεται φορολόγηση των υπερκερδών. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα πόρισμα από 900 εκατομμύρια, ψαλίδι στο ψαλίδι, έχουν φτάσει 400 εκατομμύρια ευρώ. Δεν υπάρχει ακόμα η απόφαση, η κοινή υπουργική απόφαση, προκειμένου να ξέρουμε ακριβώς τι χρήματα θα εισπραχθούν, έτσι ώστε αυτά τα λεφτά να μπορέσουν να πέσουν πάλι στην κοινωνία, γιατί έτσι δημιουργείς τα χρήματα για να μπορείς να τα ρίξεις στην κοινωνία, δηλαδή το δημοσιονομικό χώρο που απαιτείται. Και πάρα πολύ βασικό, κύριε Χαρδαβέλα, είναι η εσχροκέρδη, οι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να γίνονται στην αγορά. Βλέπετε ότι, να θυμίσω ότι όταν συζητούσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ ή για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, χρειάζεται μια σοβαρότητα από τα κυβερνητικά στελέχη. Δεν είναι δυνατόν να λέγεται ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ένας από τους λόγους που δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη μείωση του ΦΠΑ είναι γιατί θεωρούμε ότι δεν θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να ελέγξεις την αγορά. Η αγορά με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι αυτορυθμίζεται. Αυτή τη στιγμή, όπως τα πράγματα οδεύουν, με τον πληθωρισμό, με την αύξηση του ενεργειακού κόστους, με το ράλι της ακρίβειας, το οποίο υφίστανται όλες οι ελληνικές οικογένειες, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς και διακριτοί ρόλοι, οι οποίοι θα εμπεριέχουν και τους ελέγχους στην αγορά, προκειμένου να σταθεροποιηθεί αυτή η ανεξέλεγκτη κατάσταση στην αγορά. Ορίστε, κύριε Γκουλέκα, αν έχετε να απαντήσετε κάτι, εγώ θα όλα αυτά τα, όλα αυτά τα υποστηρικτικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται, να θυμίσω στην κυρία Σημητροπούλου ότι έχουν ως αποδέκτες, επειδή το είπατε και θυμήσατε αυτό το οποίο είπα και εγώ από την πρώτη μου τοποθέτηση, τους οικονομικά ασθενέστερους. Αυτό δεν είναι αυτορύθμιση της αγοράς, κυρία Σημητροπούλου. Είναι στήριξη, κανονικότατη για στήριξη. Με όσο το δυνατόν, είναι επιτρέψτε μου να σας πω. Επιτρέψτε μου, σας ακούω πολύ ευλαβικά. Σας παρακαλώ λίγο να ολοκληρώσω. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το πράγμα είναι απόλυτη στήριξη σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Συμφωνώ μαζί σας ότι οι ανάγκες είναι πολύ μεγαλύτερες, ιδίως μετά από αυτό το ξέφρενο ράλι των τιμών, επαναλαμβάνω. Αυτό όμως δεν σημαίνει ξαφνικά αυτό που είπατε, ότι η Νέα Δημοκρατία αφήνει την αγορά να αυτορυθμίζεται κάθε άλλο. Η έλεγχη είναι διαρκής, είναι συνεχής. Υπήρξε και η ανακοίνωση της ΡΑΕ ότι στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τη Δευτέρα δόθηκε τελευταία προθεσμία και θα ανακοινώνονται οι επωνυμίες, οι φίρμες τους, όταν διαπιστώνονται φαινόμενα εσχροκέρδειας, για να ξέρει ο κόσμος χωρίς κανένα κόστος να φεύγει από αυτό τον πάροχο και να πάει σε κάποιον άλλο πάροχο. Όλα αυτά δεν είναι μια αυτορύθμιση της αγοράς. Είναι ακριβώς οι κανόνες που πρέπει να υπάρχουν, γιατί ασφαλώς και πρέπει να υπάρχουν κανόνες, ιδίως σε περιόδους κρίσεως. Δεν μπορείς να αφήσεις σε καμία περίπτωση όλα αυτά να λειτουργήσουν μόνο τους. Είμαι από αυτούς που υποστηρίζω, κύριε Χαρδαβέλα, ότι πάντοτε το κράτος πρέπει να βάζει τους κανόνες και δεν μπορείς να αφήνεις την αυτορύθμιση να λειτουργεί. Πολύ περισσότερο όταν αυτές οι περιόδους όπως αυτές που ζούμε είναι περίοδοι πολύ δύσκολες, σε αυτές τις περιόδους είμαστε αναγκασμένοι οι κανόνες αυτοί όχι μόνο να μπαίνουν, αλλά να εφαρμόζονται και να τηρούνται με ισχυρούς και συγκεκριμένους ελέγχους. Ένα σύντομο σχόλιο, αφού με επιτρέψετε, κύριε Χαρδαβέλη. Τι είπατε, πέστε μου. Τι είπατε, κύριε Ένα σύντομο σχόλιο. Όχιστε. Ναι, όταν μίλησα, γιατί είμαι σαφή σε αυτά που λέω. Όχι. Ακούω, λέγεται. Η εσχροκέρδεια, αυτή τη στιγμή η ΔΜΕΑ, δηλαδή το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στους ελέγχους τους οποίους κάνει, είναι ελάχιστη, κύριε Γκουλέκα. Όσον αφορά τη φορολόγηση των υπερκερδών, δεν μας έχετε πει ακόμα πότε θα τα εισπράξετε, ενώ η γειτονική Ιταλία έχει προχωρήσει δύο ήδη φορές σε φορολόγηση των υπερκερδών και αυτά τα χρήματα. Να σας θυμίσω ότι ψηφίσαμε να φορολογηθούν το 90%. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ψηφίσαμε, κυρία Σημητροπούλου, λοιπόν, το 90% των υπερκερδών. Κύριε Γκουλέκα, ένα λεπτό να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Να ολοκληρώσω. Ορίστε, κύριε Σημητροπούλου.
Επειδή μιλήσατε και για τη ΡΑΕ, να πάμε λοιπόν στην ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία είχατε πει ότι θα την καταργήσετε, και στην πραγματικότητα αυτό που κάνατε, γιατί ανοίγουμε τους λογαριασμούς και βλέπουμε, αυτό που κάνατε είναι να αφαιρέσετε την ονομασία ρήτρα αναπροσαρμογής και να την ενσωματώσετε μέσα στους λογαριασμούς, γιατί συγκεκριμένα η κιλοβατόρα ήταν από 0,30 έως 0,35 και αυτή τη στιγμή ανέρχεται από 0,5 έως 0,55. Τα πάγια από τους ίδιους τους παρόχους έχουν μονομερώς, με μονοπλευρή δηλαδή ενέργεια, έχουν αυξηθεί, έχουν πενταπλασιαστεί. Επομένως ήρθε η ΡΑΕ και καλά έκανε και είπε ότι θα βάλει πρόστιμο. Κύριε Γκουλέκα, προφανώς κάτι έχει να πείτε. Να απαντώ σε όλα αυτά. Πολύ γρήγορα θα τιμήσω στην κυρία Σημητροπούλου ότι τα πάγια περιορίστηκαν στο 5% με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Τα υπερκέρδη των παρόχων φορολογούνται κατά 90%. Και αυτό πέρασε με νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Τώρα, κύριε Δημητροπούλου, αν θέλετε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση, θα μπορούσα να σας απαντήσω ένα προς ένα σε όλα αυτά. Θεωρώ όμως ότι, εν πάση περιπτώσει, επειδή όλους αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε από εδώ και μπρος αυτή την κρίση, εγώ σε αυτό αναφέρθηκα από την πρώτη στιγμή. Τώρα, αν θέλετε να κάνουμε μια αντιπαράθεση λέγοντας εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου, δεν αντιλείπεστε να κάνουμε, αλλά... Κύριε Γκουλέκα, θέλω να μου απαντήσεις το εξής ερώτημα. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση, γιατί όπως είπα και στον πρόλογο, εμένα με απασχολούν και αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν. Όχι οι μπαταχτσίδες, αυτοί που δεν μπορούν. Καλά κάνουν κάποιοι και πάνε και πληρώνουν και στην εφορία αυτά που πρέπει, αλλά υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος αδυνατεί να πληρώσει τις υποχρεώσεις του, έμφυα, φορολογικά κλπ. Τι πρέπει να γίνει με τους ανθρώπους αυτούς? Θα τους πάρουμε τα σπίτια, θα τους κυνηγάμε, τι θα κάνουμε? Κύριε Χαρδαβέλα, θα πρέπει να υπάρξει μία ρύθμιση όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σε διάρκεια χρόνου και σε δόσεις, για να μπορούν να βοηθηθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που από πραγματική αδυναμία δεν μπορούν να καταβάλουν. Εξαιρώ τους κακοπληρωτές, τους οποίους εξαιρέσατε κι εσείς. Μιλάμε για αυτούς που έχουν πραγματική αδυναμία και που είναι η συντριπτική πλειοψηφία όσων δεν έχουν δυνατότητα να καταβάλουν. Όπου εκεί θα πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο, ούτως ώστε και οι ρυθμίσεις σε βάθος χρόνου να είναι πολύ μεγάλες και πολύ γενναίες, αλλά και από την άλλη πλευρά και οι δόσεις να είναι τέτοιες που να μπορούν πραγματικά να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους όλοι οφειλέτες, και αυτοί που έχουν πραγματική αδυναμία να βοηθηθούν ακόμη περισσότερο. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, σε μια τέτοια δύσκολη περίοδο να μην εξαντλήσει κάθε περιθώριο η κυβέρνηση. Αυτό το κάνει από την πρώτη στιγμή και αυτό θα έχει να κάνει, κύριε Καρδαβέλα. Σας διαβεβαιώ. Κύριε Σημητροπούλου, θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν είναι και τόσο ευχάριστη ίσως, αλλά να δούμε τι θα μου απαντήσετε. Από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία μέσα στην κρίση κρατάει τις δυνάμεις της και παραμένει περίπου στο ποσοστό. Δεν εισπράττει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ από την δύσκολη θέση που βρίσκεται η κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ το είδαμε και το χαρήκαμε στο 15%, 15,5%, και το βλέπουμε στο 12%. Γιατί αυτή η πτώση, γιατί αυτή η διολύσεις προς τα κάτω μέσα σε μερικούς μήνες? Δίνεται μια εξήγηση. Μία ανάλυση των δημοσκοπήσεων, η οποία αντιστοιχεί στους αριθμούς και στα νούμερα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η οποία παρουσιάζει πτώση, μία αξιωματική αντιπολίτευση η οποία δεν καταφέρνει να κεφαλοποιήσει αυτή τη φθορά της κυβέρνησης, και ένα τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το οποίο έχει κατορθώσει να διπλασιάσει τα ποσοστά του, κύριε Χαρδαβέλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν τα έχει διπλασιάσει. Τα ποσοστά ήταν 8,5% στις εκλογές τελευταίες και τώρα είμαστε στο 12,5%. Δεν είναι διπλάσια τα ποσά αυτά. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, σκοπός δικός μας, το οποίο το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια από το Δεκέμβριο έως και σήμερα, είμαστε συνεχώς σε επαφή με τον κόσμο, προκειμένου να υπάρξει ένας διάλογος, μία επαφή με την κοινωνία και να συνδιαμορφώσουμε τις προτάσεις μας, οι οποίες, πιστέψτε με, μέρα με τη μέρα ενισχύουν και ενδυναμώνουν το ποσοστό μας, και θέλουμε να πιστεύουμε, και είναι και στοίχημά μας, ότι στις εκλογές πραγματικά ο κόσμος, η αποτύπωση την οποία θα δώσει ο κόσμος, θα είναι μία έκπληξη προς όλους τους άλλους. Μάλιστα. Και Γκουλέκα,
Περιμένουμε όλοι στην έκθεση της Θεσσαλονίκης να ακουστούν ευχάριστα πράγματα από τον Πρωθυπουργό. Μιλάμε για 6% αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις. Όμως αυτά τα μέτρα, τα οποία είναι τόσο αποσπασματικά και τόσο στοχευμένα, γενικότερα δεν μπορούν να αλλάξουν το κλίμα. Υπάρχει βέβαια η άποψη από την κυβέρνηση κυρίως διατυπώνεται ότι η κρίση είναι εισαγόμενη, έρχεται από το εξωτερικό. Σε έναν βαθμό είναι έτσι τα πράγματα και λόγω πολέμου στην, στην Ουκρανία. Όμως, τι δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, ποια είναι τα λάθη μάλλον αν έχετε εντοπίσει της οικονομικής πολιτικής που δεν μπορεί να αναστραφεί αυτό το κλίμα της ακρίβειας, της πίεσης, της μεγάλης, της έλλειψης χρημάτων. Καταρχήν, για Χαραβέλα, όλα αυτά είναι συνάρτηση του πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση, με άλλα λόγια πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος με τις παράπλευρες αυτές συνέπειες που βιώνουμε. Ναι. Πέρα από την ανθρώπινη τραγωδία του πολέμου, η ενεργειακή κρίση από τη μία και η διαφαινόμενη επισιτιστική κρίση από την άλλη έχει να κάνει με τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Όλοι ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα τελειώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Δεν βλέπουμε όμως να είναι ευίωνες οι προοπτικές. Τουλάχιστον κατά την ταπεινή μου άποψη βλέπω ότι δυστυχώς έχουμε δρόμο μπροστά μας και αυτό σημαίνει ότι η κρίση θα βαθαίνει. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τα χειρότερα τα οποία μπορούν να έρθουν, έναν δηλαδή πολύ δύσκολο χειμώνα, και αυτά τα χειρότερα ετοιμάζεται να τα αντιμετωπίσει με κάποια μέτρα. Αναφέρει το ρεπορτάζ ορισμένο, όπως τα αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ότι από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως, από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός θα ξεκαθαρίσει την πολιτική και μάλιστα και ο Υπουργός των Οικονομικών μίλησε για ένα συμπληρωματικό προϋπολογισμό με βάση το δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται ακριβώς για να υπάρξει αυτή η στήριξη. Τώρα, σε ό,τι αφορά γενικότερα στην οικονομική πολιτική, εγώ θα σας έλεγα ότι δυστυχώς για την πατρίδα μας και βεβαίως και αυτή την κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή εκλήθη να αντιμετωπίσει πρωτοφανές κρίσεις. Πρωτοφανείς κρίσεις τις οποίες ουσιαστικά δεν τις έχουμε ξεπεράσει. Δηλαδή η κρίση με τον κορονοϊό που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ελληνική κοινωνία πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες που είναι το μείζον, το μεγαλύτερο από όλα. Αυτή η κρίση συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Όχι στην ένταση που είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά βεβαίως ο κορονοϊός δυστυχώς είναι εδώ, τα μέτρα είναι εδώ και όλο αυτό δημιουργεί και αναστολές και στην ίδια την οικονομία. Το ίδιο πράγμα, η κρίση της ακρίβειας. Άρα, εάν θα μου λέγατε τι έπρεπε περισσότερο ή λιγότερο να κάνει η κυβέρνηση, θα σας έλεγα ότι αυτό το οποίο επέλεξε να κάνει κατά την άποψή μου, δηλαδή το να στηρίζει σε όλη αυτή την περίοδο εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη, για μένα είναι η απόλυτη προτεραιότητα με την οποία έπρεπε να κινηθεί η κυβέρνηση και η οποία τελικά αποτέλεσε και τον μπούσουλα, τον γνώμονα, τον κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο η κυβέρνηση κινήθηκε όλα αυτά τα τρία και κάτι χρόνια. Δεν μπορούσε και δεν είχε άλλες επιλογές. Θα μπορούσα να σας πω πολλές άλλες επιλογές, αλλά αυτές θα προϋπέθεταν συνθήκες που δεν θα είχαν όλα αυτά τα που περιέγραψα προηγουμένως. Συνθήκες ομαλές για ανάπτυξη, συνθήκες όπου θα μπορούσαν πραγματικά να γίνουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Όταν όμως υπάρχει απόλυτη ανάγκη να στηρίξεις μια κοινωνία σε κρίση, τότε δεν σκέφτεσαι τι άλλο μπορούσες να κάνεις, που έχουν γίνει πολλά και σημαντικά, αλλά ναι, κυρίως σκέφτεσαι το πώς θα στηρίξεις τους Έλληνες πολίτες. Θέλω να κλείσω την κουβέντα μας αυτό το βράδυ σε λίγο, σε λίγα λεπτά, με ένα θέμα που μας απασχολεί όλους μας, θα το δούμε μπροστά μας. Ξέρετε, σε μερικές μέρες βγαίνει το τουρκικό πλοίο αυτό των σεισμικών ερευνών στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο κοντά. Περιμένουν όλοι την πρόταση του Ερντογάν πού θα κινηθεί το πλοίο αυτό. Λένε ότι θα μπει ακόμη και στην ελληνική Φαλοκρηπίδα. Και εκεί πέρα μπαίνει ένα ζήτημα για μια εθνική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος με την Τουρκία. Κύριε Σημητροπούλου, είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την κυβέρνηση στην όποια πολιτική θα ακολουθήσει απέναντι στην Τουρκία, ακόμη και σε περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου? Εμείς, κύριε Χαρδαβέλα, από την πρώτη στιγμή, όπως θα έχετε παρατηρήσει, πάνω από όλους και όλα βάζουμε την πατρίδα.
Και το έχουμε αποδείξει και το τελευταίο χρονικό διάστημα με την υπερψήφιση μάλιστα της Ελληνογαλλικής και της Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας. Αυτό το οποίο λέμε σε όλους τους τόνους είναι το εξής, ότι η διάβλη επικοινωνίας με τη γείτονα χώρα είναι σαφές ότι πρέπει να είναι ανοιχτή. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να ακολουθείται μία πολιτική επικοινωνιακής διαχείρισης και κατευνασμού. Τι θέλω να πω με αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας είμαστε ισότιμα και αξιόπιστα μέλη και σύμμαχοι, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Θα πρέπει λοιπόν ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει επιδοθεί σε ένα μπαράζ προκλητικών δηλώσεων, παραβιάσεων και ρητορικής απειλών των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, είναι πανομοιότητα η ρητορική και η στρατηγική του με τον κύριο Πούτιν, όπου τα μαθήματα, δυστυχώς αυτά τα μαθήματα, τα οποία πήραμε από τις εξελίξεις τις οποίες οδήγησε η απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας απέναντι στην Ουκρανία, θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα συμπαγές μέτωπο σε ολόκληρη την Ευρώπη, έτσι ώστε ο κύριος Ερντογκάν να περιθωριοποιηθεί, γιατί δεν είναι τίποτα άλλο από ένα διεθνής ταραξίας και ένα ταραχοποιός. Επομένως, θα πρέπει αυτό που είναι και πρόταση του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής και του οποίου ο πρόεδρος ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και 1,5 χρόνο στο Ευρωκοινοβούλιο έχει πετύχει το ψήφισμα, να υπάρχει εμπάργο απέναντι στη Τουρκία από τις ευρωπαϊκές χώρες. Μάλιστα. Κύριε Γουλίκα, το παράδειγμα. Ένα λεπτό. Πριν απαντήσετε, να σας πω εγώ. Το αίτημα ή το παράπονο ή η διαμαρτυρία στο σύνολό της αντιπολίτευσης είναι ότι η κυβέρνηση αρνείται να καλέσει τους πολιτικούς αρχηγούς σε τέτοιο θέμα εθνικής κρίσης και εθνικής πολιτικής. Να καλέσει λοιπόν όλους τους αρχηγούς να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να έχουμε μια κοινή εθνική γραμμή. Και όλα αυτά λένε, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, δεν μας φωνάζετε, εμείς θέλουμε να δούμε, γιατί γίνεται αυτό, γιατί αρνείται η κυβέρνηση να κουβεντιάσει με όλα τα κόμματα για να βρούμε μια συνισταμένη εθνική πολιτική. Θα σας απαντήσω και θα σας απαντήσω και με την ευθύνη που έχω να προεδρεύω σε μια πολύ ευαίσθητη επιτροπή, την Επιτροπή Άμυνας Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής. Ακριβώς. Θα σας πω λοιπόν ότι μόνο έλλειμμα ενημέρωσης δεν υπάρχει. Πέρα από την ενημέρωση που δίδεται στους ίδιους πολιτικούς αρχηγούς, πριν από 3 εβδομάδες, για πολλωστή φορά εκλήθη στην Επιτροπή μας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ο οποίος ενημέρωσε τα 58 άτομα μέλη της Επιτροπής, βουλευτές όλων των κομμάτων, για όλες τις εξελίξεις στην εξωτερική πολιτική. Λίγο πριν είχε έρθει ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ακριβώς με τον ίδιο σκοπό. Ο ίδιος ο Υπουργός των Εξωτερικών κάλεσε τους εκπροσώπους των κομμάτων. Κύριε Γουλέκα, κανείς δεν μιλάει για έλλειμμα ενημέρωσης. Όλοι το ξέρουμε και το δεχόμαστε ότι καλούνται οι εκπρόσωποι των κομμάτων και ενημερώνονται. Άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι η συνάντηση όλων σας για ένα καθορισμό εθνικής πολιτικής. Ωραία, αυτό υπάρχει ως πρόταση στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση όμως, το τρόπο με τον οποίο επιλέγει η κυβέρνηση να ενημερώσει τόσο τους πολιτικούς αρχηγούς όσο και τα κόμματα και την εθνική αντιπροσωπεία, τη Βουλή, πολλές φορές βεβαίως και κλεισμένων των θυρών, όπως καταλαβαίνετε, ενώ στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας, αυτό είναι κάτι αυτονόητο. Είναι ένας άλλος τρόπος ενημέρωσης, αλλά ο τρόπος αυτός δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την ενημέρωση, η οποία, επαναλαμβάνω, δίνεται και δίνεται με έναν τρόπο που θα έλεγα δεν το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Φτάνει να σας πω ότι η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών έχει συνεδριάσει πάνω από 110-120 φορές τα τελευταία χρόνια, όταν τα προηγούμενα χρόνια συνεδρίαζε 5, 6 ή 7 φορές το χρόνο. Και θέλω να πω ότι με αυτόν τον τρόπο τα θέματα τα οποία συζητούμε εκεί είναι όλα αυτά τα τρέχοντα τα οποία αναφέρατε προηγουμένως. Αλλά δράτουμε τις ευκαιρίες να πω και δύο λόγια σε σχέση με αυτό που είπατε, με την έξοδο από το λιμάνι της Μερσίνας του τουρκικού γεωτρύπανου και με όλη αυτή την ένταση που δημιουργεί η Τουρκία. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι και θέλω να το στείλω και ως μήνυμα μέσα από την εκπομπή σας. Η Ελλάδα παρακολουθεί με ψυχραιμία, με αποφασιστικότητα, αλλά και με εθνική αυτοπεποίθηση όλες τις κινήσεις της Τουρκίας. Αυτές τις ανιστόρητες κινήσεις, αυτές τις μονομερείς διεκδικήσεις τις οποίες θέτει η Τουρκία.
ξεκαθαρίζουμε ότι εμείς δεν ετεροπροσδιοριζόμαστε με βάση το τι κάνει η Τουρκία, αλλά έχουμε τον δικό μας προσανατολισμό. Έτσι λοιπόν, έχουμε αποδηθεί σε έναν μαραθώνιο ενημέρωσης της διεθνούς κοινής γνώμης των ξένων κυβερνήσεων για όλη την παραβατικότητα της Τουρκίας στην περιοχή του Αιγαίου και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, ήταν προχθές στο Παρίσι, ήταν κάτω στην Μέση Ανατολή, βρίσκεται παντού όπου μπορεί να ενημερώνει. Το ίδιο κάνει ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως έγινε πρόσφατα στη Σύνοδο Κορυφής. Και τόσο σε πολιτικό όσο και διπλωματικό επίπεδο η Ελλάδα οχυρώνει και δυναμώνει τη θέση της ως ενός παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης λοιπόν στην περιοχή. Αλλά κλείνω, κύριε Χαρδαβέλα, λέγοντας ότι μία με όλα αυτά κουβέντα, κύριε Χαρδαβέλα, υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός παράγοντας, ο αποτρεπτικός παράγοντας που διαθέτει η χώρα μας και είναι οι ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες με τους εξοπλισμούς που ήταν απαραίτητο να γίνουν, αναβαθμίζονται διαρκώς ακριβώς. Ωραία. Για να μπορέσουν δύο να λόγια, κυρία Τσιμητροπούλου, και μετά να κλείσει ο κ. Γκουλέκ. Ορίστε. Δύο λόγια. Ως προς τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, το είπατε πολύ σωστά, ο κ. Πρωθυπουργός δεν προχωράει σε αυτή την τόσο σημαντική κίνηση, η οποία είναι μια κίνηση η οποία, αν θέλετε, θα δημιουργήσει και θα καλλιεργήσει και την εθνική ομοψυχία και ενότητα για τόσο σοβαρά θέματα, όπως αφορούν και την ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της Ελλάδας, αλλά και γενικότερα ένα συγκεκριμένο σχέδιο και μια ρητορική απέναντι στην εθνική. Αλλά σύμφωνα με δήλωση και του κυρίου Πρωθυπουργού, δεν πιστεύει στις συγκλήσεις των πολιτικών συμβουλίων. Δύο λόγια, κύριε Γκουλέκα, για να κλείσουμε. Δύο λόγια μόνο. Θα ήθελα να πω ότι δυστυχώς η εθνική ομοψυχία και η εθνική ενότητα σφυριλατείται από τη στάση που η κάθε παράταξη επιλέγει να κρατήσει. Λυπάμαι λοιπόν, αλλά θα ήθελα να πω ότι, και να θυμίσω ότι δυστυχώς και στον περσινό και στον προπερσινό προϋπολογισμό, για πρώτη φορά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ψήφισε τις δαπάνες για την άμυνα. Κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν, κύριε Καρδαβέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που το είδαμε αυτό. Λυπάμαι που έγινε και ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο για τίποτα άλλο. Γιατί πρέπει να στέλνουμε ένα μήνυμα ενότητας προς τα έξω και εθνικής ομοψυχίας ακριβώς μπροστά στους κινδύνους που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει λοιπόν η χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο για τη συνάντησή μας. Να είστε καλά. Και να ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πέρα τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά, πάλι μέσω Skype, θα έχουμε δύο επίσης καλούς καλεσμένους μας. Θα είναι ο κύριος Καλαματιανός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κύριος Χίτας, βουλευτής της Ελληνικής Λύσης. Πάμε σε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά είμαστε και πάλι κοντά σας. Είμαστε και πάλι λοιπόν κοντά σας, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο πρώτο μέρος είχαμε τους δύο βουλευτές από τη Νέα Δημοκρατία και και την εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Τώρα έχουμε κοντά μας τον κύριο Καλαματιανό, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα, κύριε Καλαματιανέ. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Και έχουμε τον κύριο Χίτα, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης. Καλησπέρα, κύριε Χίτα. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μιλούσαμε προηγουμένως και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας τώρα επάνω στο μεγάλο, το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, στην οικονομική κρίση, στην δυσπραγία των Ελλήνων να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και βεβαίως με τις ειδήσεις καλές για τα κρατικά ταμεία, διότι από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία, κάποιοι που μπορούν πάνε και πληρώνουν τους φόρους τους, τις υποχρεώσεις τους, έμφυγε κλπ. Όμως θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλαματιανό. Γίνεται σωστή διαχείριση αυτών των χρημάτων, δηλαδή είναι ισομερείς οι παρεμβάσεις που γίνονται από την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά εργαζόμενους και επιχειρηματίες? Γιατί πολλοί διαμαρτύρονται, κυρίως από την αντιπολίτευση, ότι στηρίζεται μεν η επιχειρηματικότητα με κάθε τρόπο, αλλά δεν στηρίζονται οι εργαζόμενοι. Κύριε Χαρδαβέλα, δεν θα το έλεγα ότι στηρίζεται το σύνολο της επιχειρηματικότητας. Κάποιες επιχειρήσεις ωφελούνται πάρα πολύ από τη διαδικασία της κρίσης και την κρατική χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση έχει μοιράσει πάνω από 7,5 δισεκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς. Και από ό,τι προκύπτει και από τα στοιχεία της οικονομικής διαδικασίας για το προηγούμενο διάστημα,
δεν έχουν ωφεληθεί όλοι το ίδιο. Κάποιοι συνεχίζουν να κερδίζουν, κάποιοι συνεχίζουν να πλουτίζουν σε βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας, που αυτό περιλαμβάνει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους και τους αγρότες και τους συνταξιούχους. Το πρώτο όμως που απασχολεί, κύριε Χαρδαβέλα, τους πολίτες είναι η τεράστια, η ασφυκτική ακρίβεια. Οι πολίτες δεν τα βγάζουν πέρα. Ο μισθός, η σύνταξη, το εισόδημα δεν τους φτάνει να βγάλουν το μήνα. Ένας στους τρεις συμπολίτες μας είναι φτωχός ή αντιμετωπίζει το κίνδυνο της φτώχειας. Ένας στους δύο φέτος δεν θα πάει διακοπές λόγω ανέχειας. Βεβαίως υπάρχει ενεργειακή κρίση. Άκουγα προηγουμένως και την συζήτησή σας με τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά οι Έλληνες πληρώνουν το ακριβότερο τίμημα σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Ενώ οι κρίσεις υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, μόνο η Ελλάδα είναι πρωταγωνίστρια στην έκταση και στο μέγεθος των συνεπειών. Η κυβέρνηση προφανώς έχει ευθύνη γι' αυτό. Έχει ευθύνη για τις αρνητικές πρωτιές που καταγράφει η χώρα. Πρωτιά στους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκων από την πανδημία. Φτάσαμε στους 31.000 συνανθρώπους μας που χάσαμε. Ακόμα και τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε 40 και 50 νεκρούς την ημέρα και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρωτιές στην ακρίβεια, στη βενζίνη, στην κονδρεμπορική τιμή του ρεύματος, στην αύξηση της τιμής του ρεύματος, στον πληθωρισμό. Και ταυτόχρονα έχουμε από τους χαμηλότερους μισθούς, από τα χαμηλότερα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πέρα... Πρόσφατα, σήμερα, νομίζω, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι η απώλεια του πραγματικού εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών λόγω της ενεργειακής κρίσης θα είναι πάνω από 10% το 2022. Αντίστοιχα, για την Ευρώπη θα είναι 7% η απώλεια αυτή. Άλλη λοιπόν μία αρνητική πρωτιά, αρνητική επίδοση για την Ελλάδα. Και μάλιστα, ορίστε. Μόνο αυτό προκύπτει ότι από αυτή την ίδια την ανακοίνωση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ότι η επιβάρυνση για τα μεσαία και ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδήματα θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Θα φτάνει το 20%. Καταλαβαίνετε λοιπόν το τι συμβαίνει για την κοινωνική πλειοψηφία. Κύριε Χίτα, ας κάνω μια διόρθωση, κύριε Χαρδαβέλα, είναι με ήττα το πιθετό μου, στο σούπερ κάτω εδώ, είναι με ήττα το Χίτας. Ωραία, Χίτας με ήττα παρακαλώ, αλλάξε το σούπερ, όχι με ύψιλον με ήττα, μην αλλάξουμε το όνομα. Κάνουμε από ξέρνη συνάδελφοι, έχω βγει για το σούπερ. Κύριε Χίτα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Όλες αυτές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης μέχρι σήμερα που τις έχουμε δει, από το Fuel Pass, δηλαδή σε βοηθάω να αγοράσει τη βενζίνη πιο πολύ, από το σου δίνω κάποια λεφτά για να αντιμετωπίσει το τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος, αυτές τις παρεμβάσεις επιλεκτικές νομίζετε ότι λύνουν γενικότερα το πρόβλημα του Έλληνα, ο οποίος υποφέρει? Ρητορικό το ερώτημα, κύριε Χαρδαβέλα, να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι. Αφού στα έχω χοντροπάρει. Πρώτα, έχω βάλει τη χερούκλα μου το κράτος στην τσέπη σου και σου έχω πάρει τα χρήματα. Τώρα σου επιστρέφω ένα μικρό επίδομα πίσω για να μου πεις και ευχαριστώ. Προφανώς και τα μέτρα αυτά είναι, όχι μόνο είναι επαρκή, κύριε Χαρδαβέρα, αλλά είναι σε λάθος κατεύθυνση. Ακούστε, κύριε Χαρδαβέρα, είστε πάρα πολύ εμπειρός. Η Ελλάδα ξόδεψε ξανά εκ νέου, όπως έκανε και με τον COVID, και με τα lockdown, όχι με τον COVID, ξόδεψε τώρα για την ενεργειακή κρίση περισσότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως ποσοστό επί του ΑΕΠ της. Από το Σεπτέμβριο του 2021, διάβαζα πριν από λίγο, ως και τον Ιούνιο του 2022. Και τι κάνει με αυτά που ξοδεύει, κύριε Καρδαβέλα? Ουσιαστικά στηρίζει τα καρτέλ των 4-5 ολιγαρχών παρόχων ιδιωτών, οι οποίοι, να το πούμε απλά για λαϊκά, η ώρα είναι 10.30, 10.30, κοντροκονομάνε εις υγεία των κορόιδων, κύριε Καρδαβέλα. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Σου λέει, εγώ δεν λύνω το πρόβλημα της ουσίας στη ρίζα. Τι κάνω? Αφήνω αυτό το καρτέλ να κάνει τη δουλειά του, αφήνω να έχουν εσχροκέρδια, αλλά έρχομαι εγώ να σε ανακουφίσω κάπως, επιδοτώντας επί της ουσίας την εσχροκέρδια. Άρα παραμένει και στηρίζει τα καρτέλ. Αυτά τα χρήματα όμως, κύριε Χαρδαβέλα, δεν είναι της κυβέρνησης από κάπου. Είναι χρήματα τα οποία είτε τα δανείζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε τα έχει πάρει από τους Έλληνες πολίτες. Γιατί μην ξεχνάτε, 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκέρδη το κράτος το πρώτο εξάμηνο. Τρελά νούμερα. Άρα τα χρήματα τα έχει πάρει το κράτος και κάνει αυτό. Λάθος. Τεράστια. Εμείς καταγγείλαμε, κύριε Χαρδαβέλα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ήμασταν το πρώτο κόμμα, ο Κυριάκος Βελόπουλος και οι βουλευτές. Καταγγείλαμε την εξαπάτηση, γιατί μιλάμε για μια καθαρή εξαπάτηση των Ελλήνων πολιτών από τους ιδιώτες παρόχους. Και εδώ, να μην το παίζουν τώρα άμυροι ευθυνών, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ κοινάλ, γιατί η Νέα Δημοκρατία,
ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, η Τρόικα εσωτερικού όπως τους λέμε εμείς, είναι το ίδιο υπεύθυνοι για το όσα ζουν σήμερα οι πολίτες. Γιατί είναι το ίδιο υπεύθυνοι, κύριε Χαρδαβέλα? Διότι είναι τα τρία κόμματα τα οποία νομοθέτησαν και εφάρμοσαν τους ιδιώτες παρόχους. Γιατί άλλο, ευθύνουν τα τρία κόμματα αυτά, αν θέλετε, για την εξαφάνιση του Λιβύη. Να πάμε λίγο πίσω, κύριε Χαρδαβέλα, και τελειώνω το συλλογισμό μου, παρακαλώ πολύ. Να πάμε λίγο πίσω να δούμε ποια κόμματα νομοθέτησαν την εξαφάνιση του Λιβλίτη. Γιατί λέμε τη Νέα Δημοκρατία τώρα που σωστά την κατηγορούμε γιατί έκανε εγκλήματα πολιτικά, αλλά είχε ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και ξέρετε κάτι, είναι αυτά τα κόμματα τα οποία ανακάλυψαν και εφάρμοσαν την ρήτρα αναπροσαρμογής και το χρηματιστήριο ενέργειας. Θα περνάει το 100% των ενεργειακών αναγκών της Ελλάδας στο χρηματιστήριο ενέργειας. Άρα λοιπόν, να κλείσω με αυτό, κύριε Χαρδαβέλα. Βάλτε μια τελεία. Να κουβεντιά. Περιμένω. Να απαντήσω. Ένα λεπτό, κύριε Σίτα. Βάλτε μια. Ορίστε, κύριε. Δείτε την υποκρισία, κύριε Χαρδαβέλα, και αν δεν ρωτήσετε τον κύριο Καλαματιά, να του δίνω και μια πάσα. Ξεσηκώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές στη Βουλή για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΤ. Για την πώληση και την ειδικοποίηση της ΕΙΑΤ και της ΕΙΔΑΠ. Μιλάμε για εταιρείες κοινωνικής ωφέλειας, κύριε Χαρδαβέλα. Ξεχνάει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθέτησε την ειδικοποίηση της ΕΙΑΤ. Και ποια είναι η δικαιολογία, κύριε Χαρδαβέλα? Είχαμε, λέει, το πιστόλι στον Κρότα που λέει από τα μνημόνια. Μνημόνια που τα φέραν. Ωραία, βάλτε μια τελεία. Βάλτε μια τελεία. Θέλω να πάω στον κύριο Καλαματιάνο. Προφανώς έχετε να απαντήσει στα θέματα αυτά. Κύριε Καλαβέλα, πρέπει να απαντήσω, γιατί δεν είναι σωστά αυτά που ακούστηκαν. Ορίστε. Ειδικά για το νερό, ΔΕΙΑ και ΔΕΙΑΘ. Προφανώς δεν ισχύουν, γιατί εμείς διασφαλίσαμε το δημόσιο χαρακτήρα τους. Σήμερα γίνονται. Μην προσπαθεί ο κύριος Χίτας τώρα να τα ισοπεδώσει όλα, γιατί προφανώς δεν είναι έτσι. Επισήριζα, κύριε Χίτα, αφήστε. Σας άκουσα. Παρακαλώ, κύριε Χίτα, κύριε Χίτα, αφήστε να ολοκληρώσει. Σας άκουσα. Σας άκουσα χωρίς. Είχα τηρήσει όλα αυτά που λέγατε. Θα απαντήσω, αφήστε με να απαντήσω. Ορίστε. Λοιπόν, διασφαλίστηκε ο δημόσιος χαρακτήρας. Η σημερινή κυβέρνηση ξεπουλάει, όπως ξεπούλησε και τη ΔΕΗ. Γιατί αναφέρθηκε προηγουμένως ο κύριος Χίτας στη ρήτρα αναπροσαρμογής που έχει εφαρμοστεί από το 2012 και το χρηματιστήριο ενέργειας. Ξεχνάει όμως ότι επί ΣΥΡΙΖΑ το ρεύμα δεν αυξήθηκε ούτε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό δεν επιβαρύνθηκαν οι πολίτες, παρότι υπήρχε αύξηση στις τιμές της ενέργειας, στα καύσιμα κλπ. Δεν επιβαρύνθηκαν καθόλου. Γιατί η ΔΕΗ ήταν δημόσια και ασκούσε τέτοιο ρόλο κοινής ωφέλειας στην αγορά. Επί Νέας Δημοκρατίας, πέρσι τον Ιούλιο, ιδιωτικοποιήθηκε το 17% της ΔΕΗ, παραχωρήθηκε σε ιδιώτες και η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή συμμετέχει στη διαδικασία της εσχροκέρδειας μαζί με τους άλλους ιδιώτες πάροχους. Αυτή είναι η αλήθεια. Το χρηματιστήριο ενέργειας εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Ξεχνάει όμως ο κύριος Χίτας και ειδικά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι σε άλλες χώρες, στη Γερμανία, το 28% μεταφέρεται μόνο από το χρηματιστήριο ενέργειας στην τιμή του ρεύματος, στην Ιταλία το 14%. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και δεν το λέει ο κύριος Χίτας, έχει το 99% τη μετάβαση είπα, από κύριε, το χρηματιστήριο ενέργειας. Το 100%, ναι, λέτε όμως, βάζετε όμως όλους στο ίδιο ζύγι. Όχι, δεν είναι όλοι στο ίδιο ζύγι. Άλλο η Νέα Δημοκρατία για αυτό που κάνει και άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Χίτα, η αλήθεια είναι ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής εφαρμόστηκε από τη ΔΕΗ με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που καταστρέφει τον κόσμο. Και το χρηματιστήριο ενέργειας ήταν κοινοτική οδηγία και κάθε χώρα επιλέγει πώς θα το κάνει. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιλέξει να μεταφέρει ολόκληρη την επιβάρυνση από το χρηματιστήριο ενέργειας στον καταναλωτή. Αυτό είναι το λάθος. Να λέμε εξισώσουμε τα πράγματα. Να είμαστε δίκαιοι. Να είμαστε δίκαιοι. Ωραία, ωραία. Ορίστε, κύριε Σίτα. Και για την νέα κινητοποίηση. Από ελληνικοποίηση 7 μονάδες λειτουργούσαν επί ΣΥΡΙΖΑ. Και υπήρχε σχέδιο να υπάρξει σταδιακή μετάβαση το 2028. Η Νέα Δημοκρατία το έφερε το 2023 εν ώψη ενεργειακής κρίσης, κλείνει τους λιγνίτες για να φέρει φυσικό αέριο. Ορυκτό το ένα, ορυκτό και ωραία, το άλλο. Βάλτε μια τελεία, ορίστε, κύριε Χίτα. Ένα λεπτό, κύριε Καλαματιανέ. Ορίστε, κύριε Χίτα, παρακαλώ. Κύριε Χίτα, όμως, να πω όμως την άποψή μου και για το θέμα. Το γεγονός είναι ότι εδώ και ένα χρόνο οι Έλληνες καταναλωτές, τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται με δισεκατομμύρια λόγω της ακρίβειας στην ηλεκτρική ενέργεια.
Ταυτόχρονα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν υπερκέρδη, τα οποία παραμένουν ανέγκυχτα μέχρι σήμερα. Nice. Η κυβέρνηση με την πίεση της αντιπολίτευσης είπε ότι θα τα φορολογήσει αυτά τα υπερκέρδη. Ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ορίστε, κύριε Χίτα. Ορίστε. Κύριε Καλαματιάνε, ακούτε λίγο κάτι. Ότι θα καταργήσει. Κύριε Καλαματιάνε, παρακαλώ, ένα λεπτό. Κύριε Καλαματιάνε, βάλτε μια τελεία. Θα συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε. Αφήστε να κάνουμε διάλογο. Ορίστε, κύριε Χίτα. Ορίστε. Εντάξει, εγώ αντιλαμβάνομαι την δύσκολη στιγμή στην οποία βρίσκεστε, γιατί έχετε κάνει τα ίδια με την Νέα Δημοκρατία. Καμία δυσκολία. Αλλά εσείς έχετε, είστε το ίδιο επικίνδυνοι και η Νέα Δημοκρατία για τη χώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά αυτό είναι ξεκάθαρο. Είστε από την ίδια μήτρα πολιτική. Άλλοι κυβερνάνε, κύριε Χίτα. Του άλλου νομίζω. Πάμε όμως τώρα. Κύριε Χαρδαβέλα, την τελευταία εβδομάδα πριν κλείσει η Βουλή, επειδή έχω την χαρά να είμαι 5 μέρες την εβδομάδα, πάνω από 12 την ημέρα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος και σχεδόν σε όλα τα νομοσχέδια, θέλω να σας πω το εξής. Κατέθεσε ένσταση ενθερματικότητα στο ΣΥΡΙΖΑ και την παρουσίασε ο κ. Κατρούγκαλος, ο εξωτερικός κατά τα άλλα κ. Κατρούγκαλος, για την ιδιωτικοποίηση σε υδάτη ΕΙΑ. Και όταν αιτιολόγησε την ένσταση ενθερματικότητα, είπε ότι ενέμεν μπορεί να έρθει το 16 επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μην ξεχνάτε ότι εμείς είχαμε το πιστόλι στον πρόταφο. Καταλαβαίνετε τι λέει τώρα ο κ. Καλαματιανός. Λέει άλλα πράγματα. Γιατί την κατέθεσε ένσταση τη θερματικότητα. Τώρα αυτά τη φάσκουν που λέτε. Από τον κύριο Κατρούγκαλο. Ζητήστε εξηγήσει από τον κύριο Κατρούγκαλο. Κύριε Καρδαβέλα. Μα κατέθεσε ένσταση τη θερματικότητα. Θα ήθελα να είναι ο κ. Γιουλέκα ο συντοπίτη εδώ, γιατί τον άκουγα πριν. Θα ήθελα να τα έχω πει άλλε φορέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε, είναι τραγικό, κύριε Καρδαβέλα. Δεν χρειάζεται να κάνει αντιπολίτευση ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Εκτίθονται τόσο πολύ πολιτικά οι βουλευτές της και οι υπουργοί της όταν μιλάνε στις τηλεοράσεις και στα παράθυρα, που δεν χρειάζεται αντιπολίτευση να κάνει τίποτα. Ξέρετε, αυτό το κλίμα εφορίας που καλλιεργούν, αυτό το κλίμα που πανηγυρισμών της κυβέρνησης, ότι γίνεται όλα τόσο καλά, εμείς θα κάνουμε τόσο καλά, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά πίσω, είναι αυτό που εξοργίζει να πάρει τον κόσμο. Κύριε Καρδαβέλα, την ώρα που το 49,5% των φτωχών νοικοκυριών δυσκολεύεται να πληρώσει τα βασικά προϊόντα, το 32%, και αυτό είναι θλιβερό, των παιδιών έως 17 ετών ζουν στα όρια της φτώχειας. Το 80,8% των φτωχών νοικοκυριών δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα καθημερινά. Να αγοράζουν ψωμί και γάλα. Αυτά μιλάμε τώρα. Και οι τύποι, οι άνθρωποι αυτοί πανηγυρίζουν για αυτά που κάνουν, που στηρίζουν το καρτέλ ενέργειας. Ενώ τι κάνουν, κύριε Καρδαβέλα. Τι τους λέγαμε εμείς. Γιατί η αντιπολίτευση είναι εύκολη. Και η κριτική είναι εύκολη. Λοιπόν, κύριε. Ολοκληρώστε. Τι καταθέσαμε εμείς. Μία πρόταση. Ένα μικρό κόμμα του 4% κύριε Καρδαβέλα έκανε μια μελέτη 8.000 ευρώ και την κατέθεσε ο πρόεδρος στη Βουλή προχθές στην ομιλία του. 140 θελήνες για να βγει η Ελλάδα από τον ενεργειακό αδιέξοδο. Τι τους λέμε. Τους είχαμε πει για εξορίξεις. Από το 7 φωνάζει ο Κυριάκος Μελογούς. Εξορίξεις είστε παλιές, θα θυμάστε. Τους λέγαμε από την πρώτη στιγμή μη κλείνουν τους λιγνίτες και μας λέγανε επαρχαιωμένους ανθρώπους του νεάτερτα που μιλάμε ακόμα για άνθρακα ενέτη 2022. Τους λέγαμε επίσης για πυρηνικό εργοστάσιο. Καταθέσαμε μελέτη, κύριε Καρδαβέλα. Η Γερμανία που ψήφισε το 11 η Μέρκελ να κλείσουν τα πυρηνικά εργοστάσια το 22, με συγκυβέρνηση πράσινων τώρα παρατείνουν τη λειτουργία πυρηνικών εργοστάσεων το 2024. Η πράσινη, ναι. Η Ευρώπη βουλιάζει. Βάλτε μία τελεία όμως τώρα, και θέλω να πάω στον κύριο Καλαματιανό να τον ρωτήσω να πούμε σε κάτι μπροστά ένα μας. Σχόλιο μόνο. Ένα σχόλιο, κάτι ένα. Κάτι το σχόλιο. Γιατί η κυβέρνηση, κύριε Καρδαβέλα, όχι μόνο βάζει πλάτη στην εσωκέρδεια και παίρνει χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και τα δίνει στις εταιρείες, στους παρόχους ενέργειας για να έχουν υπερκέρδη, αλλά επίσης εκατομμύρια Έλληνες διαπιστώνουν τον κυβερνητικό εμπεγμό και με το Power Pass που πήραν ελάχιστα ή τίποτα, αλλά και με το πρόγραμμα Αλλάζω Συσκευή. Είναι το θέμα των ημερών. Πολλοί πίστεψαν την κυβέρνηση και έκαναν αίτηση. Και τι διαπίστωσαν τελικά, ότι για 5 στους 6 απορρίφθηκε αυτή η αίτηση. Το 83% των αιτήσεων που έγιναν απορρίφθηκαν, δηλαδή έγιναν δεκτές μόνο 151.000 αιτήσεις από τις 879 που κατατέθηκαν. Αλλάξτε συσκευή, μας έλεγαν. Προφανώς πρέπει να αλλάξουμε κυβέρνηση, γιατί κοροϊδία πηγαίνει σύννεφο, κοροϊδία με το Fuel Pass, κοροϊδία με το Power Pass, κοροϊδία με το αλλάζω συσκευή. Φτάνει πια. Ωραία, το θέμα ποιο είναι όμως, ότι εσείς τι προτείνετε, πώς θα πείσετε τον κόσμο να σας ψηφίσει πάλι επάνω στο ζήτημα αυτό της οικονομικής κρίσης, αυτό μιλάω, δεν μιλάω για άλλα θέματα, αυτό επάνω, γιατί το πονάει τον κόσμο τελικά, τον πονάει η άδεια του τσέπη με λίγα λόγια. Εσείς λοιπόν πώς μπορείτε αυτό το πράγμα να το αντιστρέψετε.
Κύριε Χαρδαβέλα, ήδη τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και ο χειμώνας θα είναι εξαιρετικά δύσκολος. Ναι. Πρέπει και μπορεί να υπάρξει άλλη πολιτική. Η κυβέρνηση επιλέγει να περιορίζεται σε ανεπαρκή και αποσπασματικά και αναποτελεσματικά μέτρα. Δεν παρεμβαίνει στο πυρήνα του προβλήματος. Επιλέγει να προστατεύει ισχυρά συμφέροντα στην ενέργεια και ουσιαστικά να επιδοτεί την ισοκέρδεια. Η ίδια κυβέρνηση έχει απεμπολίσει βασικά εργαλεία που έχει το δημόσιο η χώρα μας για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Είπα προηγουμένως ότι παραχώρησε τη ΔΕΗ στους ιδιώτες, προχώρησε σε βίαιη και χωρίς σχέδιο απολυντοποίηση, αύξησε την εξάρτηση της χώρας από το φυσικό αέριο. Εμείς θα ακολουθούσαμε μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Χρειάζεται, είναι απαραίτητο να σταματήσει αυτή η ισοκέρδεια με παρεμβάσεις. Η ΔΕΗ πρέπει να είναι δημόσια, να έχει κοινοφελή χαρακτήρα. Πρέπει να φορολογηθούν τα πραγματικά επικέρδη των εταιριών, όχι αυτά που λέει ότι θα φορολογήσει η κυβέρνηση και καθυστερεί, κερδίζοντας χρόνο, μειώνοντάς τα υπέρ των παρόχων. Mm-hmm. Πρέπει να καταργηθεί ουσιαστικά η ρήτρα προσαρμογής και όχι να ενσωματωθεί στην κειμενόμενη τιμή του ρεύματος και βλέπουμε τους λογαριασμούς αντί να μειώνονται να αυξάνονται. Είναι απαραίτητο επίσης και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και πολλούς μήνες τώρα ότι πρέπει να μπει πλαφόν στα κέρδη των εταιριών 5% λέμε εμείς, μέγιστο πλαφόν στα κέρδη των εταιριών 5%. Χρειάζεται επίσης παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα όπως έκαναν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρνείται η κυβέρνηση να το κάνει. Και σας λέω κύριε Χαρδαβέλα ότι από την 1η-1η του 2022 μέχρι τον 6η του 2022 έχουν αυξηθεί ο ΦΠΑ από τον και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης κατά 125 εκατομμύρια και ο ΦΠΑ κατά 900 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι γίνεται μια φέμαξη του εισοδήματος μέσω των φόρων που πληρώνονται, μέσω της υπεραπόδοσης του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης και έρχεται τώρα η κυβέρνηση και αυτά τα χρήματα που έχει αφαιμάξει από την αγορά τα δίνει ως επιδόμα. Γιατί για να πάνε στις τσέπες συγκεκριμένων εταιριών, συγκεκριμένων παρόχων. Εδώ χρειάζεται μια εντελώς διαφορετική πολιτική, μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση στο ΦΠΑ στα βασικά είδη, στα είδη πρώτης ανάγκης, για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Και κοίτα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Να μιλήσουμε λιγάκι έτσι και με τα δημοσκοπικά ευρήματα του τελευταίου καιρού, όπου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να πούμε να κρατάει τις δυνάμεις της. Ο ΣΥΡΙΖΑ να μην εισπράττει από αυτή την φθορά της κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ από 15 να έχει πάει στο 12, πτώση δηλαδή. Την ελληνική λύση να τσιμπάει κάτι, να είναι στο 4,5. Τώρα θυμάμαι το εξής, ότι επειδή στις εκλογές που θα γίνουν κάποια στιγμή τον Απρίλιο, τον Μάιο, όπως θα γίνουν, είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Ποιο στηρίζετε εσείς αν χρειαστεί να υπάρξει κυβέρνηση? Στηρίζετε τη Νέα Δημοκρατία που μπορεί να σας καλέσει να δώσετε και τις δικές σας ψήφους σε μια κυβέρνηση συνασπισμού? Δύο ερωτήματα από εσάς λοιπόν. Ένα ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις και ένα ό,τι αφορά την στήριξη σε μια ενδεχόμενη συνεργασία, όπως είπατε. Είναι και οι δύο απαντήσεις πάρα πολύ εύκολες. Ξεκινά από το πιο ενδιαφέρον και ζουμερό, μάλλον για τον κόσμο που αφορά, γιατί είναι ένα ερώτημα που θα θέτουν συνέχεια. Βρίσκουμε σε περιοδία, κύριε Χαρδαβέλα, όπου και να σταθώ αυτό που θα ρωτάνε αρκετοί πολίτες. Έχει τοποθετηθεί με το όχι, ένα μεγαλοποπέστατο όχι, ο Κυριάκος Αυγονόπουλος, ο πρόεδρος μας και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, από το Ιερό Τμήμα της Βουλής, αλλά και σε όλες τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική λύση να συνεργαστεί με αυτήν τη Νέα Δημοκρατία, με αυτές τις πολιτικές, με αυτές τις επιλογές που ξεπούλησε τη Μακεδονία, που αφέμαξε τον ελληνικό λαό, που έχει όλες αυτές τις τελείως διαφορετικές πολιτικές από εμάς. Θα θυμίσω τι είπε ο Κυριάκος Αυγονόπουλος, δημιουργήσαμε την Θεσσαλονίκη. Δεν θα προλάβει να πάρει το αεροπλάνο για να ανέβει πάνω. Πάμε παρακάτω. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, κύριε Χαρδαβέλα, εμείς από την πρώτη στιγμή, από το 2018, τότε που και εγώ θέλετε να ενεργοποιήθηκα και λίγο, και μέχρι το 2019 που γίνανε εκλογές, αλλά και μέχρι τώρα τα τρία χρόνια που είμαστε στην Ελληνική Βουλή, δεν σχολιάσαμε ποτέ ούτε ο πρόεδρος ούτε οι βουλευτές τις δημοσκοπήσεις. Είναι ξεκάθαρα, είμαστε και δύο δημοσιογράφοι, εγώ μόλις 29 χρόνια, εσείς πολύ περισσότερα, κύριε Χαρδαβέλα. Είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις για την κάθε κυβέρνηση, για το πολιτικό σύστημα. Για ποιες δημοσκοπήσεις μιλάμε? Αυτές που δίνανε την ελληνική λύση προεκλογικά, μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, 1,3 και 1,4 και πήραμε 4,3 στην Ευρωβουλή και 3,8 στην Ελληνική Βουλή. Για ποιες δημοσκοπήσεις μιλάμε? Αυτές που δίνανε τον Ανδρέα Λοβέρδο, φαβορή, ότι είναι σίγουρο ότι θα πάρει την προεδρία του Πασόκ και δεν πέρασε στο δεύτερο γύρο. Για ποιες δημοσκοπήσεις μιλάμε? Αυτές οι οποίες δίνανε τον Μακρόν να σαρώνει και τη Λεπέν να καταποντίζεται και στη Γαλλία είχαμε θρίλερ. Για ποιες δημοσκοπήσεις μιλάμε, λοιπόν?
για τις πληρωμένες. Κοιτάξτε, είναι εργαλείο κουβέντα, συζήτηση. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τάσεις. Δείχνουν τάσεις της στιγμής. Για να κουβεντιάζουμε και να πολιτικολογούμε είναι οι δημοσκοπήσεις. Δεν δίνουν αποτέλεσμα. Δεν δίνουν αποτέλεσμα. Αυτό πόσο έξω πέσαμε σε όλα αυτά που σας είπα. Για ποιες δημοσκοπήσεις μιλάμε? 1,3 μας δίνανε, αγαπητέ κύριε Χαρδαβέλα. Προσπαθούσαν να μας εξαφανίσουν από το χάρτη. Επίσης ανακαλύψαν το θαύμα του Πασόκ ξαφνικά. Ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης και από το 7 πήγε στο 15. Μου θύμισε ποτάμι. Τα πρωτοσέλιδα του πρώτου θέματος ήταν ίδιο με τον κύριο από το ποτάμι και με τον κύριο Θεοδωράκη. Τον κύριο Ανδρουλάκη. Ακριβώς θα είναι, κύριε Σαντά. Τώρα που δεν το χρειάζονται ή θέλουν να το πιέσουν λίγο για στην κυβέρνηση, αρχίζουν το χτυπάνε λίγο, το μειώνουν λίγο, μέχρι να με καμφθεί κι αυτός. Ακούστε λίγο πέρα. Εμείς είμαστε μακριά από αυτά. Την επικοινωνία την ξέρουμε καλά. Εμείς έχουμε ένα πράγμα μόνο. Ουσία. Προτάσεις, πάρα πολλές προτάσεις. Το έχουμε πει πολλές φορές στη Βουλή. Δεν ξέρω αν θέλει να το πιστοποιήσει, δεν είναι υποχρεωμένος ο Διονύσης ο Καλαμαντιανός. Αλλά θέλω να πω, μπορεί κανείς να διαφωνεί ιδεολογικά με την ελληνική. Οτιδήποτε, δικαίωμά του. Δεν μπορεί όμως να μην αναγνωρίσει τη δουλειά της, τη συνέπειά της, τη σοβαρότητά της και τις προτάσεις που έχει καταθέσει, κύριε Σαλαβέλα. Και αυτό θα κάνουμε, γι' αυτό, ξέρετε, το αποκομίζουμε, το βλέπουμε στον κόσμο, το παίρνουμε. Και θα δείτε ότι το νούμερο που θα πάρει η ελληνική λύση στις επόμενες εκλογές θα είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που δίνουν τα μη φίλια μέσα αυτή τη στιγμή. Κύριε Καλαματιανέ, είναι προφανές ότι, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να υπάρξει μια αυτοδυναμία με τα δεδομένα αυτά. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο κόμμα, δεν θέλω να κάνω προβλέψεις. Πού θα αποταθείτε για στήριξη? Διότι ο Ανδρουλάκης λέει σε καμιά περίπτωση δεν θα γίνει εγώ νεροκουβαλητής ούτε του Μητσοτάκη ούτε του Τσίπρα. Εσείς πού θα, από πού περιμένετε στήριξη για να μπορέσετε, αν μπορέσετε, να σχηματίσετε μια κυβέρνηση συνασπισμού? Κύριε Χαρδαβέλα, καταρχάς η μόνη πραγματική μέτρηση γίνεται το βράδυ των εκλογών. Α, οι εκλογές βγάζουν τον νικητή. Συμφωνώ. Και αν πάρουμε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων από το 2012 μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι συνήθως πέφτουν έξω στα αποτελέσματα που φέρνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2012, λέω, όχι μόνο τώρα, πέφτουν 5 με 6 μονάδες έξω οι δημοσκοπήσεις σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχώς προς τα κάτω, όχι ποτέ προς τα πάνω. Θέλω να πω όμως ότι και με αυτές τις δημοσκοπήσεις προκύπτει η αντίδραση, η αγανάκτηση του κόσμου, της κοινωνικής πλειοψηφίας, φαίνονται από τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Μια κυβερνητική πολιτική που την έχει φέρει την κοινωνική πλειοψηφία σε αδιέξοδο, ασφικτιά και με την ακρίβεια. Όσο και αν θέλει η κυβέρνηση να μεταθέτει τις ευθύνες, δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, καταγράφει συνεχώς αρνητικές πρωτιές σε όλες τις κρίσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, και αυτό έχει κυβερνητική σφραγίδα. Προκύπτει λοιπόν και με αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να κρατάει, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει. Η διαφορά μέσα σε ένα χρόνο έχει μειωθεί πάνω από 6-7 μονάδες, ακόμα και με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Σε κάθε περίπτωση, στην ερώτησή σας σχετικά με το ποιους θα συνεργαστούμε, ήδη έχουμε απευθυνθεί σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες, σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και με συγκεκριμένη βάση. Ο Αλέξης Τσίπρας στο πρόσφατο συνέδριό μας άπλωσε το χέρι στις προοδευτικές δυνάμεις και τους είπε να προσπαθήσουμε και να βρεθούμε μαζί τους πάνω σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο. Έβαλε και 5+1 άξονες. Πού είναι? Πρώτον, αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρέπει να ληφθούν μέτρα προοδευτικά αντίδρασης και αντιμετώπισης της ακρίβειας. Δεύτερον, αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων, του κοινωνικού κράτους. Τρίτον, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των συνταξιούχων και των αγροτών. Τέταρτον, ενίσχυση του κοινωνικού κράτους με την έννοια του δημοσίου χαρακτήρα, δημόσια υγεία, δημόσια παιδεία. Και τέλος, ενίσχυση της νέας γενιάς. Πρόσφατα ανακοινώσαμε και το πρόγραμμά μας για την στέγαση των νέων ζευγαριών, γιατί πραγματικά οι νέοι συνάνθρωποι μας δεν μπορούν να βρεθούν μαζί, δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους, αναγκάζονται να ζουν με τους γονείς, γιατί με ένα πενιχρό εισόδημα της μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα. Άρα λοιπόν η πρότασή μας είναι συγκεκριμένη και βεβαίως και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη στη βάση του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης, της βιομηχανίας, αλλά και της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης. Αυτό είναι ένα minimum, είναι τα minimum σημεία, τα ελάχιστα σημεία που μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να συνεργαστούν και τις καλούμε όλες να πάρουν θέση επ' αυτών των ζητημάτων.
Κύριε Χίτα, να πάμε τώρα στο εθνικό μας θέμα, δεδομένου ότι τις επόμενες μέρες ίσως μπούμε πάλι σε μια κρίση με την Τουρκία. Ετοιμάζεται αυτό το ερευνητικό σκάφος Χαμίτ Χαν να βγει πάλι στην θάλασσα, την γαλάζια θάλασσα που λένε οι Τούρκοι, τη δική μας θάλασσα λέμε εμείς. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, επειδή είναι πολύ πιθανό να ζήσουμε τα περσινά γεγονότα που βγήκανε, παραβιάζανε, φεύγανε, μπαίνανε, ποια πρέπει να είναι πλέον η κόκκινη γραμμή για την Ελλάδα στην περίπτωση που ο Ερντογάν προχωρήσει σε μια πρόκληση που μπορεί να δημιουργήσει και θερμό επεισόδιο? Κύριε Χαρδαβέλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η θέση της Ελλάδος πρέπει να είναι μία ξεκάθαρη, αυτό που λέμε εδώ και χρόνια πάρα πολλά ως την ελληνική λύση. Την επόμενη αμφισβήτηση κυριαρχίας της χώρας μας. Την επόμενη αμφισβήτηση κυριαρχίας της χώρας μας. Πρέπει μειοψία στο πλοίο ή να βυθίσουμε τα τουρκικά πλοία. Δεν υπάρχει άλλη λύση, κύριε Χαρδαβέλα. Αν συνεχίσουν να το κάνουν αυτό οι Τούρκοι, αν συνεχίζουν να κάνουν το παραμικρό εις βάρος της χώρας μας, πρέπει να απαντήσουμε πάση δυνάμει. Δεν είναι δυνατόν. Θα φτάσουν στο Σούνιο με αυτή την πολιτική, αν θέλετε, του κατευνασμού και όλη αυτή τα χρόνια που ζούμε. Θα φτάσουν στο Σούνιο οι Τούρκοι για να μην κάνουμε ερώτηση. Και τι θέλετε να κάνουμε, πόλεμο? Όλο αυτό λένε. Προφανώς και κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, κύριε Χαλαδάκη. Εννοείται κανείς δεν θέλει πόλεμο. Αλλά πού θα πρέπει να σταματήσουμε, δηλαδή? Ως πότε θα πρέπει να ακολουθούμε την πολιτική του Ελιαμέτ, του κατευνασμού των συμμάχων, του διεθνούς δικαίου, το οποίο το έχει ταλαπατήσει η Τουρκία και το ταλαπατάει μέχρι και τώρα? Έχει εισβάλει σε δεκάδες χώρες. Δεν σέβεται τίποτα. Είναι υπέρμαχος του αναθεωρητισμού. Δεν σέβεται σύνορα, συμβάσεις, συνθήκες, τίποτα. Ναι. Και πού είναι οι σύμμαχοι, κύριε Χαρδαβέλα? Πού είναι οι σύμμαχοι μας, κύριε Χαρδαβέλα? Εμείς λέμε το εξής, ότι στην εξωτερική πολιτική, και κλείνω με αυτό, στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν φιλίες, κύριε Χαρδαβέλα. Υπάρχουν συμφέροντα. Εμείς δεν είμαστε ούτε με την Αμερική, ούτε με τη Ρωσία, ούτε με τη Γερμανία, ούτε με τη Γαλλία. Είμαστε με την Ελλάδα. Εάν τα συμφέροντα της Ελλάδος συμπλέουν τώρα με τη Γαλλία, ναι, είμαι με τη Γαλλία. Αν αύριο πρέπει να είμαι για κάποιο λόγο με την Αμερική να κάνω μια σύμβαση, ναι. Αν πρέπει οτιδήποτε άλλο. Αλλά δείτε τι κάναμε τώρα. Καταφέραμε να βάλουμε απέναντί μας την Τουρκία και την Ρωσία, κύριε Χαρδαβέλα, και να μας απειλεί και με κυρώσεις η Ουκρανία. Αυτό είναι παγκόσμια πατέντα. Δηλαδή να πρωτοστατούμε έναντι της Ρωσίας ως χώρα και να μας κυνηγάει και ο Ζελένσκι. Αυτό είναι βρατόπινο Μητσοτάκι εξωτερικής πολιτικής. Λοιπόν, αλλά για αυτό την Τουρκία πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Κατάλαβα. Ούτε τα καλώδια, ούτε κάνει φασαρία το γεωτρύπανο, το ερευνητικό, ή όχι δεν είναι κατέγραψη, δεν έκανε καταγραφές. Αυτό είναι παραγγείλμα της χάλης της παραγγείλης. Κύριε Καλαματιανέ, είναι φανερή η επιλογή της κυβέρνησης να αναζητήσει συνεργασίες και συμμαχίες Αμερική, Ευρώπη, ακόμη Αφρική και Ασία, και όχι να σηκώσει το γάντι που πετάει ο Ερντογάν συνέχεια. Δηλαδή αποφεύγουμε, και το έχει δηλώσει και η κυβέρνηση αυτό, να απαντήσουμε στις απειλές Ερντογάν και αιτιάσεις για γαλάζια θάλασσα κλπ. Πιστεύετε ότι αυτή η εξωτερική πολιτική οδηγεί κάπου, ή ως ΣΥΡΙΖΑ λέτε μια άλλου είδους εξωτερική πολιτική? Ακριβώς αυτό, κύριε Χαρδαβέλα, είναι λάθος η κατεύθυνση που ακολουθεί η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Τουρκία είναι μια αναθεωρητική και επεκτατική χώρα. Έχει εισβάλει και κατέχει παράνομα τη μισή Κύπρο. Έχει εισβάλει και κατέχει παράνομα εδάφη προφανώς της Συρίας. Λειτουργεί ως ταραξίας της περιοχής. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τη χαϊδεύουν μεγάλες δυνάμεις. Ακόμα και η Ρωσία, ακόμα και η Αμερική, ακόμα και η Γερμανία. Προφανώς εμείς πρέπει να έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θα είναι πολυδιάστατη, πολύπλευρη και διεκδικητική. Η λογική του δεδομένου και άμεσου σύμμαχου δεν έχει ωφελήσει τη χώρα μας μέχρι τώρα. Αυτή την πολιτική ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία. Είναι στη λάθος κατεύθυνση, πρέπει να έχουμε μια διαφορετική πολιτική, πολυδιάστατη με τους συμμάχους μας, και είπατε προηγουμένως για την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας. Πράγματι πέρσι βιώσαμε αυτή η πρόπερση, αυτή την συμπεριφορά που το ερευνητικό σκάφος, το Horus Reach,
εκτελούσε πλώες σε ύδατα της ΑΟΣ μας κλπ. Αμφισβητούσε ουσιαστικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η πολιτική από την πλευρά μας. Να θυμίσω ότι το 2018, όταν αντίστοιχα ερευνητικό σκάφος της Τουρκίας βγήκε σε αυτή την περιοχή, υπήρξε άμεση και δυναμική αντίδραση από την ελληνική πλευρά και μάλιστα φρεγάτα λειτουργήσε άμεσα και έδιωξε το σκάφος αυτό. Με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η συμπεριφορά μας ήταν εντελώς διαφορετική και είναι, ξαναλέω, προς τη λάθος κατεύθυνση. Χρειάζεται στρατηγική, πολυδιάστατη πολιτική, ενεργοποίηση των συμμάχων, όχι στη λογική του δεδομένου συμμάχου, αλλά στη λογική των αμοιβαίων, της αμοιβαιότητας, του αμοιβαίου ωφέλους. Παραχωρήσαμε και τις βάσεις μας επαόριστον στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν το είχε κάνει κανένας πρωθυπουργός. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχαν μια εντελώς διαφορετική, ούτε καν ο πατέρας Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Το έκανε ο σημερινός πρωθυπουργός. Στέρισε λοιπόν το δικαίωμα από τις μελλοντικές κυβερνήσεις να διαπραγματευτούν την ανανέωση των συμβάσεων αυτών, προφανώς κερδίζοντας κάτι και για τη χώρα μας. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι όταν οι σύμμαχοι μας θεωρούν δεδομένους, δεν διεκδικούμε αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε για την Ελλάδα και την πατρίδα μας, προφανώς προκύπτουν προβλήματα και απέναντι στην Τουρκία. Άρα λοιπόν δυναμική αντίδραση για να μην έχουμε προβλήματα, δηλαδή ο πόλεμος. Λένε κάποιοι, τι θέλετε, πόλεμο? Προφανώς όχι. Αλλά για να μην φτάσει σε αυτή την κατάσταση, εμείς θέλουμε ειρήνη, ασφάλεια, διεθνές δίκαιο, να λύσουμε τα μοναδικά θέματα που έχουμε με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι το μόνο θέμα που έχουμε με την Τουρκία και αυτό συζητάμε. Μόνο αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την πειθό και τις κυρώσεις από τη μία πλευρά για να έχει συνέπειες η Τουρκία για την παράνομη συμπεριφορά της, αλλά και από την άλλη θετικά αποτελέσματα αν συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή τελωνιακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν κάνει τίποτα από τα δύο. Ούτε κυρώσεις επιβάλλονται, ναι. Παρότι ακούγαμε εδώ και 2 χρόνια για επιβολή κυρώσεων, δεν έχει γίνει τίποτα για την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και τώρα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, θα μπορούσαμε να φέρουμε το παράδειγμα της Τουρκίας που έχει εισβάλει και κατέχει την Κύπρο. Η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία δεν είναι. Κυρώσεις για την εισβολή, την παράνομη, την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την αναθεωρητική αυτή εισβολή, αλλά για την Τουρκία τίποτα. Που έχει εισβάλει και κατέχει και λειτουργεί παράνομα. Κύριε Χίτα, για πέστε μου. Είναι φοβερό, κύριε Χαρδαβέλα, είναι φοβερό αυτό. Λοιπόν, κύριε Χίτα, για πέστε μου. Που έλεγε η ελληνική λύση την πρώτη μέρα και πέσα να μας πάνε ότι είμαστε ρωσόφιλοι κτλ. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα το αλλάζει ο κύριο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ και έρχεται να λέγεται τα δικά μας. Λέτε, κύριε Χίτα, αυτά που λέω τα λέγαμε από την πρώτη μέρα τη εισβολή. Από την πρώτη μέρα τα λέμε, κύριε Χίτα. Από το Φλεβάρι δεν είστε καλά ενημερωμένοι. Μην μιλάτε και οι δύο, από την μέρα τη εισβολή. Λέγαμε αυτά που λέω τώρα, και από την πρώτη μέρα. Μιλήσατε, εντάξει, κρίνεστε όλοι. Δείτε τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα τη μέρα της εισβολής, που είπε για την Κύπρο. Ναζιστές, είπε για την Κύπρο. Βουλή, κύριε Χίτα, αφήστε τα αυτά. Όχι στην πράξη τι γίνεται, αφήστε τα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Και Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγή. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα σας λέω. Αυτά που λέω τώρα τα έχουμε πει από την πρώτη μέρα. Όταν μιλούσαμε, κύριε Χαρδαβέλα, όλα τα έχετε πει εσείς, ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις κατά της Τουρκίας, όπως επιβάλλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας, μας λέγανε ρωσόφιλους. Για πέστε μου τώρα, κύριε Χίτα, για πέστε μου, για πέστε μου το εξής. Κοιτάξτε, εγώ δεν σας διακόπτω. Εξοργίζομαι με αυτά που λέτε, αλλά τα ακούω. Εντάξει, δεν σας διακόπτω. Θα με σέβεστε και θα με ακούτε. Με τι εξοργίζεστε ακριβώς? Εξοργίζεστε για αυτά που λέω για την παράνομη συμπεριφορά της Ρωσίας. Δεν σα διακόπτω. Κύριε Χαρδαβέλα, σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε, λέγεται. Κύριε Καραμαλή, ναι, παρακαλώ. Ορίστε. Ορίστε, του συνομιλητή σα. Και όταν πάρω το λόγο, διαφωνήστε μαζί μου. Ναι, ολοκληρώστε. Αυτό είναι διάλογο. Ολοκληρώστε. Αυτά που κάνετε στην Βουλή, διακόπτε συνέχεια. Εδώ όμω δεν είναι. Είναι τα ίδια κάνετε εκεί και δεν κάνετε και εδώ. Γι' αυτό σα λέω, κύριε Χαρδαβέλα, κοιτάξτε τώρα. Ξαφνικά όλοι αρχίζουν και έρχονται στη λογική. Η λογική ήταν αυτό που λέγαμε εμεί. Ότι η Ελλάδα δεν έπρεπε να παίξει το ρόλο από την αρχή, το είπαμε, το κρίσιμο ηλίθιο. Αλλά το επιτίδιο ουδέτερο. Ότι ναι, η Ρωσία ήταν απαράδεκτο αυτό που έκανε. Είναι μια κίνηση αναθεωρητισμού. Η εισβολή είναι καταδικαστέα. Αλλά γιατί η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στις κυρώσεις και να παίξει κορώνα γράμματα το ενεργειακό και πιστευτικό μέλλον των Ελλήνων? Γιατί να βάλω εχθρό τη Ρωσία απέναντί μου? Γιατί δεν ζητάω ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγώ ή του ΝΑΤΟ
να το κυρώσεις για μια χώρα απέναντι στην Τουρκία, όπως η Τουρκία, η οποία κατέχει ακόμα και σήμερα μετά από 50 χρόνια τη μισή Κύπρο, κύριε Χαρδαβέλα. Αλλά δεν μιλούσε κανείς. Πριν πήγαινα στη Βουλή πριν, και χειροκροτούσαν τον Ζελένσκι και τους Αζόφ, τους ναζιστές. Και τώρα το παίρνει αλλιώς ο κύριος Κυρωσιοσύριο. Ωραία. Κύριε Καραματιά, ναι, ορίστε. Τα βλέπει ο κόσμος αυτά. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Καραματιά, ναι. Κύριε Χαρδαβέλα, σας καλώ να κάνετε ένα search στην Google για να δείτε τι ακριβώς δήλωνε ο κύριος Τσίπρας και όλοι μας από την πρώτη μέρα. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση να συνδέσει την παράνομη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία με την παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου. Και επίσης για τις κυρώσεις έχουμε την ίδια θέση. Δεν μπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις στη Ρωσία μόνο και όχι στην Τουρκία που έχει αντίστοιχα παράνομη συμπεριφορά. Θα μπορούσε να γίνει να εκμεταλλευτούμε την κατάσταση που υπάρχει και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο απέναντι στην ρωσική εισβολή για να αναδείξουμε και τα θέματα, τα προβλήματα που έχουμε με την παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας. Αλλά δεν βλέπουμε καθόλου αυτό και γι' αυτό κατηγορούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν εκμεταλλεύεται τη συγκυρία, δεν εκμεταλλεύεται τα δίκαιά μας ώστε να επιβάλλει στο διεθνή παράγοντα, στους συμμάχους μας, μία αντιμετώπιση, ισότιμη αντιμετώπιση της παράνομης συμπεριφοράς της Τουρκίας. Και βλέπουμε αντίθετα και τη Ρωσία, ξαναλέω, να δίνει συγχαρητήρια και να ευχαριστεί την Τουρκία και, και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπάιντεν ευχαρίστησε τον Ερντογάν, αλλά και η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι να έχουν μια αντίστοιχη στάση. Θα κάνω μία τελευταία ερώτηση και στους δύο σας, κοινή ερώτηση. Και είναι η εξής. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα παίζει το χαρτί της Αμερικής και του ΝΑΤΟ στον πόλεμο που γίνεται με την Ουκρανία. Ο Ερντογάν παίζει το χαρτί του Πούτιν και παίζει και τον ειρηνιστή να τους ενώσει, να τα βρουν κλπ. Ποιος από τους δύο τελικά με θα κερδίσει? Με όλους είναι ο Ερντογάν. Ναι, ένα λεπτό. Με όλους είναι. Άρα λοιπόν και για μένα το ερώτημα είναι ποιος τελικά θα κερδίσει σε αυτό το παιχνίδι όπου η Ελλάδα είπαμε ότι είναι, παίζει το ισχυρό χαρτί με τον ΝΑΤΟ και την Αμερική και η Τουρκία περισσότερο το παίζει με όλους, αλλά και ιδιαίτερα με τον Πούτιν. Κερδίζουμε ή χάνουμε, κύριε Χίτε? Είναι η άποψη που εκφράζαμε από την πρώτη στιγμή, κύριε Χαρδαβέλα, ότι έπρεπε να παίξουμε εμείς ακριβώς το ρόλο αυτό. Ποιο ρόλο? Του ειρηνευτή, του διαμεσολαβητή, του επιτίδιου ουδέτερου και όχι του χρήσιμου ηλίθι της ιστορίας. Είμαστε από τα λίγα κράτη, κύριε Χαρδαβέλα, που στείλαμε όπλα. Ναι, να στείλω αμυντικό υλικό. Ναι, να στείλω τρόφιμα, να στείλω πρώτες βοήθειες, αλλά όχι όπλα. Κύριε Χαρδαβέλα, εσείς ποιος λέτε να κερδίσει τελικά στο τέλος της ημέρας από την ιστορία αυτή? Ο Πούτιν έχει γονατίσει όλη την Ευρώπη. Η Ρωσία έχει γονατίσει όλη την Ευρώπη. Η Γερμανία πλέει τα λίστια βιομηχανικά. Ξέρετε τι θα γίνει το χειμώνα? Θα ανοίγουν στάδια, λέει, για να θερμαίνουν τον κόσμο. Η μεγάλη Γερμανία, αυτό το τέρα της βιομηχανίας που είναι της Γερμανίας, έχει τεράστιο πρόβλημα. Ο Ντράγκη έπεσε. Στη Γαλλία έχουμε κλειδονισμούς. Θα έρθει σαν ντόμινο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν το βλέπετε ότι ποιος θα κερδίσει την ιστορία αυτή? Η Αμερική κερδίζει μόνο, η οποία θησαυρίζει από τη μεταφορά του LNG, κύριε Χαρδαβέλα, και μοσχοπουλάει το ευρωποιημένο πανάκριβο αέριό της. Οι μεγάλοι εφοπλιστές επίσης κονομάνε από τα Tanger Pan και έρχονται. Δείτε την υποκρισία του συστήματος και κλείνω με αυτό. Άρση λέει πως εμπάργκο, λέει, στα ρωσικά προϊόντα, ως και τις θεατρικές παραστάσεις τα κυρώσαμε. Μιλάμε για τέτοιες αστείωτες τώρα, λέει, κυνηγούσαμε ηθοποιούς κτλ. Δεν μπορεί ο φουκαράς ο έμπορος από την Καστοριά να εξάγει την κούνα του, κύριε Καταβέλα, στη Ρωσία. Δεν μπορεί ο φουκαράς από την Πέλα να πουλήσει τα ροδάκινά του και τα πετάει στη Ρωσία. Μπορεί όμως ο Έλληνας εφοπλιστής. Και καλά κάνει. Με το που εμείς είμαστε τους επιχειρηματίες. Εμείς δεν είμαστε. Από το επιχειρηματικό κόσμο δεν ερχόμαστε. Αλλά μπορεί υποκριτικά να κουβαλάει τα τάγκερ πετρέλαια από την Ρωσία στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη ο εφοπλιστής? Αυτό δεν είναι υποκρισία του συστήματος, κύριε Χαρδαβέλα. Απαγορεύει σε εσένα στον αγρότη να βγάλει τα ροδάκινά σου, αλλά επιτρέπει να μεταφέρει το πετρέλαιο? Τι είναι αυτό τώρα? Εσείς και τι, Καραματιάνε, τι λέτε στο ερώτημα αυτό τελικά στην επιλογή της Ελλάδας είναι με το, απόλυτα με το μέρος της Αμερικής ΝΑΤΟ και ο άλλος να είναι με τον Πούτιν? Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει? Δεν είναι μόνο με τον Πούτιν, το επαναλαμβάνω, είναι με όλους. Συμφωνώ. Κύριε Καρδαβέλα, η στάση της Ελλάδας ήταν ανέκαθεν φιλειρηνική και πάντα στο επίπεδο και στην προοπτική της ειρηνικής λύσης, της διπλωματίας, της ειρηνικής λύσης των σειράξεων. Αυτό ήταν δόγμα μέχρι και τη σημερινή κυβέρνηση, που ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, αποφάσισε και έστειλε όπλα και συνεχίζει να στέλνει στην Ουκρανία.
Αυτό ήταν μια λάθος απόφαση. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια εντελώς διαφορετική στάση, να στηρίξουμε τη χώρα αυτή που δοκιμάζεται βεβαίως με άλλο υλικό, αμυντικό υλικό ή αποστολή φαρμακευτικού υλικού, νοσοκομείων κλπ. Και έχουμε και την 100.000 ομογενείς εκεί στην Μαριούπολη κλπ. Που δοκιμάστηκαν πάρα πολύ. Δεν ακούω κάτι να λέγεται για αυτούς και τι έχει γίνει. Αλλά σας λέω ότι θα έπρεπε να είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση μας, αυτή που ακολουθούσαμε για δεκαετίες μέχρι αυτή τη στιγμή, που δυστυχώς αποφάσισε η κυβέρνηση να μας κάνει μέρος του προβλήματος αντί να είμαστε μέρος της λύσης. Και σας λέω πώς και γιατί ο Ερντογάν εμφανίζεται ως διαμεσολαβητής και ειρηνοποιός, όταν εμείς έχουμε άμεσα συμφέροντα στην περιοχή και με τους ομογενείς της Μαριούπολης, να είμαστε εκτός φιλιρινικής διαδικασίας διαμεσολάβησης, γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε, ξαναλέω, να εμπλακεί, να γίνει μέρος του προβλήματος, μέρος της σύραξης, στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία. Ήταν μια λάθος απόφαση που άλλαξε το δόγμα της χώρας. Από αυτό προφανώς βγαίνουμε χαμένοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε σήμερα το βράδυ. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά, σας αφήνουμε. Να είστε καλά, γεια σας. Κυρίες και κύριοι, βεβαίως ξέρετε πολύ καλά ότι σε λίγο, μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, ανοίγουμε τα τηλέφωνα για σας. Τα τηλέφωνά μας, τα οποία θα τα δείτε τώρα μέσα στην οθόνη που τα δίνουμε κάθε φορά, για να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανοιχτά, ζωντανά, ελεύθερα. Φέρτε μας, δώστε μας παρακαλώ τα τηλέφωνα του σταθμού, βάλτε τα στην οθόνη να τα βλέπει ο κόσμος, για να μας παίρνουν τηλέφωνα από τώρα και να κουβεντιάζουμε. Είναι αυτό που βλέπετε, το 211-1860-001. Πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά ανοίγουμε τηλέφωνα για σας να μας πείτε ό,τι θέλετε με έναν όρο. Δεν θα βρίζετε. Να είστε καλά. Πάμε. Από εδώ και πέρα λοιπόν και μέχρι τις 11.30 το βράδυ ο χρόνος είναι δικό σας, το κανάλι είναι δικό σας, για να μας μιλάτε ελεύθερα, να μας λέτε αυτό που θέλετε. Να κάνουμε όμως μια συμφωνία σήμερα το βράδυ. Ευκαιρία είναι, επειδή είστε πάρα πολλοί αυτοί που περιμένετε να κουβεντιάσουμε, να κάνω εγώ επίσης μια ερώτηση στους ανθρώπους που θα μου μιλάνε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν? Στον καθένα λοιπόν θα κάνω αυτή την ερώτηση, για να συνεχίσουμε. Πάμε λοιπόν στη Φιλή να μιλήσουμε με τον κύριο Δημητρίου. Καλησπέρα κύριε Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Το ερώτημά μου σε εσάς και μετά θα πείτε ό,τι θέλετε, είναι ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα? Υγεία, οικονομία, ποιο είναι αυτό που σας βασανίζει περισσότερο? Μ' ακούτε κύριε Δημητρίου? Ναι, σας ακούω κύριε. Ναι, χαμηλώστε καταρχήν την τηλεόραση, διότι ακούγεται μια αντίχυση από την τηλεόραση. Πολύ ωραία. Και αν θέλετε απαντήστε μου στο ερώτημα που σας κάνω και μετά μου λέτε ό,τι θέλετε. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε σήμερα εσείς? Πάνω απ' όλα η ανεργία, η υγεία, τα σχολεία. Η ανεργία. Είστε ανέργος, έχετε καιρό να δουλέψετε? Εγώ ασχολούμαι με έργα τέχνης. Έχω μαγαζί στο Παρασυράκι και... Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ασχολούμαι εγώ η οικογένειά μου. Αλλά αυτό που έχουμε ένα μεγάλο παράπονο ως Έλληνες πολίτες, που το οποίο έχουμε μια κατάσταση, και θα έλεγα μια ρατσιστική έτσι με μίσος. Δηλαδή ένας δήμος της Φιλής που αυτή τη στιγμή είναι ο μεγαλύτερος πλούσιος δήμαρχος της περιφέρειάς μας, το οποίο εάν κάνετε ένα ρεπορτάζ πρώτο και κυριότερο με έναν δημοσιογράφο, να δείτε, αθλοπαιδείες δεν υπάρχει. Τα παιδιά μας δεν έχουν να παίξουν πουθενά. Το γήπεδο μας το έχουν εγκαταλείψει η εταιρεία του Κόκαλη, εδώ που γίνεται το ρέμα, σαν μικρό παιδάκι 6-7 χρονών ήρθα και είμαι 65 χρονών και ακόμα να το τελειώσουμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα που θέλω να κάνω και μία υπόνημη καταγγελία, κύριε Χαρδαβέλα. Ήμουν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και μίλησα με τον Πρωθυπουργό ότι πρέπει να γίνει μία επιτροπή για μας
χωρίς εμάς κάνουν κουμάντο. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός έχει πάρει τα λεφτά του κόσμου, ο πρώτος, ο δεύτερος, ο τρίτος και ο τέταρτος Πρωθυπουργός που πέρασε, που ψηφίσουμε ως Έλληνες πολίτες, χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνουν η εκπαίδευση, η στέγαση, η εργασία. Έχουμε παραβατικότητα μεγάλη, είμαστε στο κόκκινο. Κάνω έκκληση, σας παρακαλώ, με όλο το σεβασμό που έχω στο πρόσωπό σας, κύριε Χαρδαβέλα, και τους πολιτικούς, να ξέρουν ότι είμαστε το 7% στην Ελλάδα. Και προκαλώ όλους τους προέδρους της Ελλάδος, των Ελλήνων Τσιγκάνων, βασιλιάδες, πρίγκιπες, να έρθουν οπωσδήποτε να κάνουμε μια σύσκεψη, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Μάλιστα. Παραβατικότητα και... μεγάλη, κύριε Χαρδαβέλα. Και Δημητρίου, ακούσα να σας πω κάτι. Συμφωνώ καταρχήν σε όλα αυτά που λέτε. Δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα, πρέπει να υπάρξει μια φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Είναι αδύνατο να μην μπορούν τα παιδιά να παίξουν, να μην μπορείτε να ζήσετε καλά κλπ. Ελπίζω να μας ακούνε. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε και ένα ρεπορτάζ, μια έρευνα για να δείξουμε αυτά τα πράγματα, αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια χαρά, κύριε Δημητρίου. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλές ζητήματα. Πάμε στην Κυψέλη να ακούσουμε τον κύριο Αθανάσιο. Καλησπέρα, κύριε Αθανάσιο. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Θα θέλω να κάνω μια καταγγελία επώνυμη, ναι, η οποία έχει σχέση με την υγεία. Παρακαλώ πάρα πολύ και όλοι οι ακροατές που ακούν το Γαράζιδα και όλη η Ελλάδα και όλοι οι πολιτικές να ακούσουν. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, βρισκόμουν σε διακοπές στο Κυπαρί στη Λακωνία, σε ένα νησάκι μικρούλιο, νησάκι, ένα μικρό μέρος το οποίο έχει πολύ τουρισμό. Εκεί λοιπόν αρρώστησε η σύζυγός μου, χθες το βράδυ, μιλάω για χθες το βράδυ, με ουρολίμωξη. Ξεκίνησε ο Γολγοθάς. Τι έγινε λοιπόν μετά από την ουρολίμωξη? Προσπαθήσαμε να βρούμε φαρμακείο. Δεν υπάρχει τουριστικό μέρος. Δεύτερον, ψάξαμε να βρούμε γιατρούς, κέντρο υγείας, νοσοκομείο, ό,τι έχει εκεί κάτω. Μιλάμε για μια περιοχή που είναι μέσα στα βουνά. Μιλάμε για τα βουνά με πολύ μεγάλα υψόμετρα. Λοιπόν, πήραμε το πιο κοντινό που είναι η Μολάη. Είναι περίπου μια μισή ώρα μέσα στα βουνά, 50 χιλιόμετρα. Και μας απαντά, δεν έχω παθολόγο. Και να έρθετε εδώ, nice, θα σας στείλω στη Σπάρτη. Στα χαμένα εμείς. Τέλος πάντων, μετά από μία ώρα, κατά τις μία το πρωί τα χαράματα, βοτάω το αυτοκίνητο στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, γιατί δεν ξέρω πού πήγαινα. Τόσο δύσκολοι είναι οι δρόμοι. Φτάνω κατά τις 5 το πρωί στη Σπάρτη. Στο δρόμο βρίσκω μια γυναίκα που πήγαινε να φουρνίσει ένα φούρνο. Και της λέω, πάω στο νοσοκομείο. Μην πας, μου λέει, θα γεμίσει κορονοϊό. Θα φύγεις φορτωμένος. Τι να κάνω, λέω. Μου λέει, φτάξε και βρες ένα φαρμακείο νυχτερινό και πάρει μια τιμή που θα μας του δώσουν και πήγε για Αθήνα. 7 η ώρα το πρωί βρισκόμουν στην Κυψέλη και από εκεί και μετά στεγνε άλλος Γολγοθάς. Δεν υπάρχει ούτε ιδιωτικό για τώρα να πληρώσω, ούτε δημόσιο. Χαμός το ίσχυμα. Τέλος πάντων, πήγαμε στην μια φαρμακοποιό, πήραμε μια αντιβίωση εκεί πέρα και συνέχισε να σταμάτησε το πόνο. Μου θέλω να καταδείξω. Κρίμα, όλοι αυτοί οι ανθρώποι να είναι καταδικασμένοι στην τύχη τους. Εγώ ήμουν περαστικός, γύρισα στο κέντρο, στην πρωτεύουσα εδώ. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν εκεί. Αν χτυπήσει ένα παιδάκι στην παραλία ή κόψει το χέρι σε ένας παππούς, θα πεθάνει. Αυτή είναι η καταγγελία που θέλω να κάνω. Κύριε, και παρακαλώ, κάντε ένα ρεπορτάζ. Κύριε Αθανάσιο, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή και πραγματικά λυπάμαι και στεναχωριέμαι για όλη αυτή την ταλαιπωρία περάσατε, αλλά που δεν είναι μόνο ατομικό το πρόβλημα, είναι για όλους αυτούς τους χιλιάδες ανθρώπους, όπως σωστά λέτε, που είναι αυτή τη στιγμή εγκαταλειμμένοι και ξεχασμένοι. Ελπίζω να μας ακούνε κάποιοι και να πάρουν κάποια μέτρα. Εγώ από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι μπορώ και δημοσιογραφικά και σαν ρεπορτάζ. Αλλά πραγματικά είναι τραγική αυτή η κατάσταση και με στεναχωρεί πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε και μας τα είπατε όλα αυτά. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, τέλος στο Καματερό να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για το ΕΚΑΣ. Ναι. Λοιπόν, το ΕΚΑΣ το έχουν κόψει τώρα και 2 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Ναι. Στα 2 με 3 χρόνια.
Μάλιστα. Λοιπόν, κόψαν το ΕΚΑΣ και είπαν ότι δεν θα πληρώνουν αυτοί που κόψαν το ΕΚΑΣ, δεν θα πληρώνουν στο φαρμακείο φάρμακο τίποτα. Λοιπόν, και... πάω στο φαρμακείο, παίρνω ένα φάρμακο μόνο το οποίο κάνει 100 ευρώ, εκτός τα υπόλοιπα, και μου λένε ότι επειδή περνάει, δεν ξέρω, λέει το 80%, πληρώνω γύρω στα 30 ευρώ. Μάλιστα. Το φαρμακείο. Μάλιστα. Ναι. Μαζί με αυτά που ζητάει το φαρμακείο για την κάθε... την κάθε συνταγή. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Και το άλλο είναι ότι δεν ενδιαφέρεται κανένα για το ΕΚΑΣ, για να το ξαναπάρουμε. Διότι εγώ έχω ένα διδιαράκι πάνω στο σπίτι μου, κάθεται ένα παλικάρι Αλβανός, δεν μιλάω Αλβανός, δηλαδή δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, όχι. Με κανένα δεν έχω τίποτα. Ναι. Αλλά όταν όμως φεύγει ο άλλος το 45, γυρίζει στην Ελλάδα, έτσι. Παίρνει ένα βοήθημα, 200 ευρώ, δεν ξέρω πόσα, 300, που δίνουν από τον ούτε ανθρώπου. Και έρχεται ο Αλβανός, έρχεται ο... δεν ξέρω από πού, και παίρνει τα βοηθήματα. Ο από πάνω μου λέει, εγώ θα του βάλω 15% ας πούμε στο γήκιο, και μου λέει, εγώ δεν θα πληρώσω, μου λέει, από την τσέπη μου, θα μου βάλει, λέει, ένα τόσο στους 100 και θα πληρώνω εγώ, δηλαδή, και έρχεται το κράτος τώρα εμένα, και μου παίρνει 15% ας πούμε, που μου έχει κόψει λεκάς. Nice. Και πληρώνω. Και στο φαρμακείο, πληρώνω 30 ευρώ στο φαρμακείο, μου έχουν κόψει το ΕΚΑΣ, κόψανε και 30 ευρώ που έπαιρνε η σύζυγός μου, τη δίναν 30 ευρώ και τις τα κόψανε για αυτά. Και τώρα είμαι με 488 ευρώ και περιμένω και έχω πληρώσει. Το έμφυα ολόκληρο, ολόκληρο το έμφυα, ολόκληρο το άλλο το, όπως το λέμε, αυτό το πάνω για το σπίτι, όλα κομπλέ και είμαι στο δικιακό τιμολόγιο. Και μου είχε κανονικά και πληρώνει το ρεύμα και τα νερά όλα. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, σας άκουσα και εσάς με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, αλλά και όχι μόνο στην εκπομπή αυτή, και στον κόσμο που κυκλοφορώ, ακούω προβλήματα τέτοια. Προβλήματα που μπορεί να μην είναι σε ένα μέγεθος τεράστιο για την κοινωνία, αλλά είναι ατομικό πρόβλημα για τον κάθε άνθρωπο, ο οποίος ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά. Καλά κάνετε και μας παίρνετε και μας τα λέτε, και γι' αυτό η εκπομπή αυτή ανοίγει τα τηλέφωνα για σας. Κάποιοι μας ακούνε, ελπίζω, το έχω διαπιστώνει και μερικές φορές, κάποιοι μας ακούνε στην, αυτό που λέμε, Υπουργεία και διάφοροι παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να παρέμβουν. Ελπίζω να παρέμβουν και στα δικά σας θέματα. Πάμε τώρα στη Λιβαδιά, στην κυρία Έλενα. Καλησπέρα, κυρία Έλενα. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Εγώ θα ήθελα να σας πω γιατί η κυβέρνηση έχει θεσπίσει ένα νόμο για την αντικατάσταση ηλεκτρικών, ψυγεία και κλιματιστικά. Ναι, ναι. Ποιο είναι το πλαφόν που έχει βάλει η κυβέρνηση? Ποιοι το δικαιούνται? Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά πρέπει να το αναλύσουμε για να το παρουσιάσουμε. Ξέρετε κάτι, ο σύζυγός μου έκανε αίτηση, ναι. Εγκρίθηκε. Και μετά από λίγες μέρες απορρίφθηκε. Εμείς είμαστε φανατικοί νεοδημοκράτες. Στην αρχή, αυτό όμως δηλαδή, δεν μπορούμε, συγγνώμη, να το δεχτούμε. Κυρία Έλενα, συγγνώμη, δηλαδή στην αρχή εγκρίθηκε... Στην αρχή εγκρίθηκε με το 45%, ναι. Και μετά από λίγες μέρες μας είπαν ότι απορρίφθηκε. Γιατί ήταν... αυτό το γιατί θέλουμε να μάθουμε. Μάλιστα. Μία φίλη μου σήμερα... Δύο άτομα στο σπίτι έχουν κάνει αίτηση για κλιματιστικό, εγκρίθηκε στην αρχή και μετά από λίγες μέρες την απορρίψανε και εκείνη. Αυτά τι... Δηλαδή αυτά... μας χοροϊδεύουν, ναι. Ναι, πραγματικά δεν το ξέρω. Τώρα θα το ψάξω αύριο το πρωί, αλλά τι είναι αυτό. Και, να σας πω κάτι, θέλουμε όμως να ακούμε και τα αποτελέσματα στην τηλεόραση. Ναι. Δεν είναι να σας παίρνουμε τηλέφωνο, να σας τα λέμε, ναι. Και να μην λύνεται το πρόβλημα, γιατί εγώ, και, όλοι μας δηλαδή, γιατί δεν νομίζω να είμαι εγώ και οι φίλοι μου, είναι κι άλλος κόσμος πιστεύω, γιατί δεν εγκρίθηκε. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε κοροϊδεύουνε. Μπορώ να φανταστώ ότι έχουν κάνει λάθη.
Μπορεί να φανταστώ ότι αντιμετωπίζονται. Πού θα το βρούμε εμείς τώρα, δηλαδή, πού θα πρέπει να απευθυνθούμε να δούμε αν έχει γίνει λάθος, κύριε Χαρδαβέλα? Αφήστε να το ψάξουμε μια να το βρούμε και ελπίζω αύριο να σας δώσω μια απάντηση. Μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Είναι φοβερό, δηλαδή. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εγκρίνεται ένα αίτημα για να αλλάξει τις ηλεκτρικές συσκευές και μετά από λίγες μέρες έρχεται ποια υπηρεσία, άραγε η ίδια υπηρεσία και λέει λάθος. Απορρίπτεται. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Πάμε στον Πειραιά, στον κύριο Απόστολο. Καλησπέρα, κύριε Απόστολε. Κύριε Απόστολε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Ακούω. Μια χαρά. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ακούω πάλι καλά. Εσείς πρέπει να προχωρήσετε. Ορίστε, ακούω. Καλό το κοινωνικό έργο του καναλιού. Ναι. Ορίστε, παρακάτω. Καλό το κοινωνικό έργο του καναλιού. Ναι. Ορίστε, προχωρήστε. Τα τρία μνημονιακά κόμματα προσπαθούν να εφαρπάξουν την ψήφο ώστε να βολέψουν και να μην πω τη λέξη. Μάλιστα. Εντάξει. Κύριε Απόστολε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας πέντε, δεν σας ακούγε πολύ καλά. Αλλά προλάβατε και είπατε κάποια πράγματα πολύ σοβαρά. Πάμε στο Λαγωνίση να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη. Καλησπέρα. Γεια σας. Ορίστε. Καλησπέρα, κύριε Χαρδαβέλα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, παλεύω. Λοιπόν, εγώ εργαζόμουν στο Λαγωνίση, στο ξενοδοχείο Grand Resort του Λαγωνισίου. Ναι. Για 26 χρόνια. Μάλιστα. Το 2018 κατάθεσα για σύναξη, αλλά δήλωσα ότι θα εργάζομαι. Και όπως εργαζόμουν το 2019 μέχρι τέλη Αυγούστου του 2019 εργαζόμουν. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς σαν ξενοδόχο υπαλληλοί έπρεπε να συμπληρώναμε πενταετία για να πάρουμε τις εισφορές πίσω από το Ταμείο Ξενοδόχο Υπαλλήλων. Mm-hmm. Τώρα, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Το Ταμείο Ξενοδόχο Υπαλλήλων αναγνωρίζει τα ένσημα μέχρι το 2018 που κατάθεσα. Κατάλαβα. Μάλιστα. Για σύνταξη. Τα υπόλοιπα ένα χρόνο και πάντα δεν μου τα αναγνωρίζει. Και λέω, πήρα στο Υπουργείο Εργασίας τα πάντα να επαναυπολογιστούν τα ένσημα για να πάρω τις εισφορές πίσω πενταετίας. Έχω πρόβλημα υγείας και με χρειάζονται τα λεφτά τα δικά μου πενταετίας, τις εισφορές. Και δεν βρίσκω άκρη. Σήμερα μίλησα με το Υπουργείο Εργασίας, με κάποια Αργυροπούλου Ευγενία. Μάλιστα. Έχω μια εβδομάδα που μιλάω με αυτή, θα και τίποτα δεν κάνει. Ο φακελός βρίσκεται στη Κηφισία 178 και τον έχει η κυρία Χενά Μαρία. Πήγα στη συνάντηση Αττική, ήταν έξω και ερχόταν το κορίτσι εκείνη τη στιγμή και μου λένε ότι αυτή είναι η Χενά Μαρία. Λέω, συγγνώμη, λέω αυτά και αυτά. Έχω από το τάξη αυτό το έγγραφο ότι δεν μου επιστρέφει πίσω τα λεφτά γιατί δεν γίνεται επαναμέτρηση των ενσύμων. Τι μπορώ να κάνω σε αυτό? Κύριε Γιάννη, ακούστε να σου πω κάτι. Καταρχήν, για αυτό το θέμα πρέπει να ρωτήσω και τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον καθηγητή, τον εργατολόγο που ασχολείται με τα θέματα αυτά τα ασφαλιστικά και των ταμείων, για να μας δώσει και μια απάντηση τι μπορείτε να κάνετε. Για την ώρα θα περιμένετε λιγάκι να το ασχοληθούμε με το θέμα και να μιλήσουμε για πάλι σε μια-δυο μέρες. Και να κλείσουμε αυτό το βράδυ με την κυρία Σπυριδούλα από το Μάρουσι. Καλησπέρα, κυρία Σπυριδούλα. Καλησπέρα, κυρία Σπυριδούλα. Ορίστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Σας ακούω. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο Χαρδαβέλα. Ο ίδιος είμαι. Σας ακούω με πολύ. Ίδιο. Ναι. Θέλω να μιλήσω. Εγώ είμαι μια γυναίκα 92 χρονών. Και παίρνω 3,97. Ναι. Σύνταξη. Μάλιστα. Πληρώνω με 25% τα φάρμακα. Είχα κάνει αίτηση για πετρέλαιο θέρμα στο χειμώνα που μας πέρασε. Δεν μου δώσαν τίποτα. Ήμουνα 3 νερόνυχτα με τα χιόνια που κόπηκε το ρεύμα. Ήμουνα κλεισμένη μέσα μόνη η γυναίκα με τα παπλώματα και με τις κουβέρτες κουκουλωμένη.
χωρίς να έχω έναν άνθρωπο να με βοηθήσει. Μάλιστα. Κύριε Σπυριδούλα, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας, ότι δίνει. 2 εκατοστάρικα είχε δώσει στις γιορτές. Κυρία Σπυριδούλα, να περιμένετε λίγο καιρό. Ελπίζω ότι στα εγγένεια της έκθεσης της Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν παροχές και για τις περιπτώσεις της δικές σας, που είναι το κατώτατο όριο της σύνταξης, θα υπάρξουν κάποιες μικρές αυξήσεις. Περιμένετε μέχρι τότε και πάλι εδώ πέρα είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, σας αφήνω. Κυρίες και κύριοι, βλέπετε μερικές φορές δυσκολεύομαι να δώσω απαντήσεις. Τι να πεις τώρα σε αυτή τη γυναίκα των 90 ετών που μένει μόνη της με 372 ευρώ σύνταξη που δεν μπορεί να πληρώσει το ρεύμα ούτε τίποτα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο πάλι στις 9.30. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που μας κάνετε παρέα σήμερα το βράδυ. Καληνύχτα.